Καλησπέρα, εδώ είμαστε. All About Aris On Air στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 με την αθλητική επικαιρότητα που αφορά κυρίως βεβαίως τον Άρη. Μπορείτε και να επικοινωνείτε με την εκπομπή με το γνωστό τρόπο, μηνυματικός δηλαδή. FM και ενώ αποστολή στο 54526. Έχουμε για εσάς και δύο εισιτήρια για το παιχνίδι του Άρη κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης, που είναι την προσεχή Δευτέρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δύο λοιπόν εισιτήρια, FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Παιχνίδι που γίνεται Δευτέρα, επαναλαμβάνω, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αλλά μπορείτε από σήμερα να συμμετέχετε στους διαγωνισμούς μας για να κερδίσετε ένα από τα δύο εισιτήρια που δίνουμε σήμερα. Υπήρξε το παιχνίδι της Κυριακής, το οποίο είχε ανεπιτυχές αποτέλεσμα για τον Άρη και ένα περίεργο συνέστημα, γιατί από τη μία το 4 γκολ είναι πολλά. Και προσωπικά είδα πολλούς από τους παίκτες που περιμέναμε πράγματα να μην αποδίδουν. Νομίζω γενικά ότι δεν βγήκαν και στον προπονητή κάποια πραγματάκια. Τέλος πάντων, υπήρξε μια σύνθεση γεγονότων από την απίστευτη ευστοχία του Ολυμπιακού, τα λάθη των δικών μας παικτών, διάφορες συγκυρίες και βέβαια και ο διαιτητής, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση καταστάσεων μέσα στο γήπεδο, ώστε ο Άρης να χάσει με αυτό το βαρύ 4-1. Καταρχήν, σε καμία των περιπτώσεων, αν θέλετε έτσι να ξεκινήσουμε λίγο από το παιχνίδι, σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί όταν ο Άρης να χάνει 4-1 να είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα. Ούτε με ένα ημίωρο καλής παρουσίας, ούτε ότι η μπάλα χτυπάει κόντρα και μπαίνει γκολ, ούτε ότι ο διαιτητής δεν αποβάλλει όπως έπρεπε να αποβάλλει τον Γκιγέρμε. Γενικά δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Είσαι ο Άρης. Και όταν είσαι ο Άρης, ο οποίος μάλιστα έχει φτιάξει πλέον το προφίλ σου, θα πρέπει να είσαι πιο μαχητικός σε αυτά τα παιχνίδια. Λιγότερο αφελής, γιατί σωστή είναι η λέξη που χρησιμοποιεί ο Παντελίδης, και δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για την έκταση που πήρε το σκορ. Φυσικά και δεν είπα ότι δεν πρέπει να χάνει ο Άρης, ούτε γίναμε ξαφνικά Μπαρτσελόνα, αλλά η εικόνα της ομάδας, η αφέλεια που παρουσίασε συγκεκριμένα σημεία του αγώνα, τα λάθη τα οποία έγιναν, δείχνουν έλλειψη συγκέντρωσης. Δείχνουν μια αντιμετώπιση του παιχνιδιού που δεν συνάδει με τον στόχο. Γιατί χθες, την Κυριακή μάλλον, ο Άρης είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία απέναντι σε έναν Ολυμπιακό, ο οποίος δεν έκανε κάτι φοβερό και τρομερό. Το δείχνει άλλωστε και το γεγονός ότι είχε 7 τελικές συνολικά, όταν έχει 20-22 σε κάθε παιχνίδι, και φτάνει και τις 28 και τις 30. Είχε την ευκαιρία να αποκτήσει προβάδισμα για την τέταρτη θέση. Τώρα, νομίζω ότι πολύ δύσκολα ο Άρης θα πιάσει την τέταρτη θέση, γιατί πάρα πολύ απλά ο Ατρόμητος έχει ένα πρόγραμμα τέτοιο που του επιτρέπει να πάρει τους 6 παραπάνω βαθμούς και να βγει στην τέταρτη θέση, εκτός αν ο Άρης πάει και κερδίσει μέσα στον Παναθηναϊκό και μέσα στον Πανετολικό. Ο Άρης θέλει, για να βγει τέταρτος, κατά τη δική μου εκτίμηση, 16 από τους 18 βαθμούς, και σε αυτούς τους 16 να είναι και η νίκη επί του Ατρομήτου. Αν τώρα κερδίσει 3-0 τον Ατρόμητο, θέλει 15 από τους 18 βαθμούς που απομένουν μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Δεν είναι βέβαια κάτι ανέφικτο αν η ομάδα παρουσιάσει το καλό της πρόσωπο, αλλά από την άλλη, είναι και 6 παιχνίδια απέναντι σε καλές ομάδες εκτός έδρας όπως ο Παναθηναϊκός και ο Πανετολικός, δεν είναι αμελητές ποσότητες και σίγουρα αυτές οι ομάδες θα προσπαθήσουν και αυτές από την πλευρά της να κάνουν το καλύτερο δυνατό, εκτός αν έχουν φτάσει σε ένα σημείο να είναι αδιάφορες, οπότε αλλάζουν τα δεδομένα. Πάντως, νομίζω ότι σημαντική αγωνιστική είναι αυτή που έρχεται το Σαββατοκύριακο, καθώς ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό, ο Πανετολικός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, ο Άρης τον Απόλλωνα. Άρα μπορεί, τηρουμένων των αναλογιών, να έχει αυξήσει κατά πολύ την διαφορά του από τις ομάδες που ακολουθούν. Χθες με ένα φίλο μιλούσα και έλεγε σε σχέση με το αν πρέπει να σημειώνουμε ότι ξεφύγαμε από τον Πανετολικό ή πλησίασε ο Πανετολικός ή οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι επικοινωνία, αλλά υπάρχει και το γεγονός
Ο Πανετολικός λοιπόν χθες πλησίασε στους 4 βαθμούς τον Άρη. Και με δεδομένο ότι φιλοξενείσαι από τον Πανετολικό και σε έχει κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι, η μόνη ομάδα που σε απειλεί αυτή τη στιγμή, έστω θεωρητικά, έστω αν θα πρέπει να κάνεις αυτό που έκανες με τον Πανιόνιο, αλλά το έκανες με τον Πανιόνιο, έφερες 1-1 και έχασες βαθμούς. Ποδόσφαιρο είναι, δεν ξέρεις τι γίνεται. Η μόνη λοιπόν ομάδα που θεωρητικά σε απειλεί είναι ο Πανετολικός. Άρα θα πρέπει σε σχέση με τον Πανετολικό να τον προσπεράσεις και από εκεί και έπειτα να δεις τι θα κάνεις παραπάνω. Άρα θα πρέπει να βλέπουμε το τι γίνεται και με τις άλλες ομάδες και θα πρέπει μέχρι να σταθούμε γερά στα πόδια μας να μην υποτιμάμε κανέναν. Τώρα επιστρέφοντας στο παιχνίδι της Κυριακής, η ομάδα έχει μπει με καταπληκτικό τρόπο στον αγωνιστικό χώρο. Έχει μπει έτσι όπως πρέπει να μπει. Κοιτάει στα μάτια τον Ολυμπιακό. Είναι η ομάδα που έχει τις ευκαιρίες. Είναι η ομάδα η οποία χάνει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες από τα κοντρόλ που χάνει ο Λάρσον και ο Φετφατζίδης. Βέβαια όλοι στεκόμαστε στο Φετφατζίδη, δεν στεκόμαστε και στο Λάρσον. Αλλά δύο φορές βγαίνουν μόνοι τους και αυτοί χάνουν το κοντρόλ. Ο Φετφατζίδης βέβαια αν έπαιζε στον Ολυμπιακό και γινόταν αυτή η φάση που χάνει το τετατέτ θα έπεφτε στο μαρκάρισμα του παίκτου του Άρη αντίστοιχα. Αλλά τέλος πάντων με τον Άρη παίζει πλέον, οπότε καλά έκανε και μείνει όρθιος και πλάσαρε. Αλλά σε κάθε περίπτωση μετά το ημίωρο τρόπος που δέχεται τα γκολ ο Άρης είναι ερασιτεχνικός. Δεν είναι δυνατόν και τα δύο μου μπακ και τα στόπερ να κοιμούνται στο πρώτο γκολ, γιατί κοιμούνται, ειδικά ο Κορχούτ. Γιατί κυρίως η ευθύνη είναι του Ούγκρου στο πρώτο γκολ. Και από εκεί και έπειτα στο δεύτερο και στο τρίτο γκολ γίνονται ολέθρια λάθη. Σε συνδυασμό με τις καραμπόλες στα πόδια του Βαλεριάνου και του Βέλεθ. Για να γίνει το 3-1 και να τελειώσει εκεί το παιχνίδι. Και να μην μπορέσει ο Άρης να πάρει κάτι παραπάνω από το μάτς. Φυσικά και δεν ασχολούμαστε με κάθε λογής ηλίθιο ο οποίος προσπαθεί έχοντας μάθει από την δική του ομάδα έναν τέτοιο τρόπο λειτουργίας στη σήματος και στη μένων να θεωρεί ότι κάτι ανάλογο γίνεται με τον Άρη. Βέβαια μεταξύ σοβαρού και αστείου διάφοροι από αυτούς που κατηγορούν τον Άρη έχει πλάκα γιατί λένε ότι όταν τους λες ότι και εσείς τη χρονιά που πηγαίνατε ο Άρης να πάρει το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό καθίσατε και χάσατε 3-0 και σου λέει εμείς δεν κερδίζουμε κάθε χρόνο στο Καραϊσκάκη, δεν καθίσαμε να χάσουμε. Ενώ ο Άρης κάθε χρόνο πάει και κερδίζει το Καραϊσκάκη και τώρα κάθισε να χάσει. Τέλος πάντων, εμένα με στεναχωρεί όταν Αριανός μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι της απάντησης, όταν Αριανός το σκέφτεται και μόνο ότι μπορεί να κάθισε ο Άρης να χάσει από τον Ολυμπιακό. Και άμα ήταν να κάτσει να χάσει, θα τρώγε 4, όπως και με την ΑΕΚ. Καθίσαμε να χάσουμε δηλαδή και φάγαμε από 4 γκολ. Δεν μπορούσαμε να χάσουμε 2-1 ή 2-0 ή 1-0. Έπρεπε να χάσουμε 4, να φάμε 4. Τέλος πάντων. Αυτό ξαναλέω είναι μια ενασχόληση ηλιθίων, οπότε θα ήταν καλύτερο και προτιμότερο να μην ασχολούμαστε με τους συγκεκριμένους. Αυτό πρέπει να ασχοληθούμε ξεκάθαρα είναι η κακή εικόνα της ομάδας μεσοαμυντικά στο παιχνίδι, γιατί είναι κακή εικόνα όταν με 7 ευκαιρίες, 7 σουτ τρως 4 γκολ. Τα πολύ σημαντικά λάθη που έκανε η ομάδα και στο πρώτο γκολ και στο δεύτερο γκολ και στο τρίτο γκολ και στο τέταρτο γκολ, μιλάμε για λάθη εξόφθαλμα, μιλάμε για λάθη που δεν δικαιολογούνται. Δεν δικαιολογείται αυτό που κάνει ο Ματίγια, δεν δικαιολογείται αυτό που κάνει το τακουνάκι που είδα μετά. Ο Βαλεριάνος το 90, χάνεις 3-1, κάνεις τα κουνάκια έξω την περιοχή. Και εμείς είμαστε μια εκπομπή που θα έχετε αντιληφθεί και ένα site το οποίο θα έχετε αντιληφθεί ότι όταν ο Βαλεριάνος είναι εξαιρετικός όπως ήταν με τη Λαμία που τον βρίζανε κάποιοι ή με την ΑΕΚ θα λέμε ότι είναι εξαιρετικός. Όταν όμως κάνει λάθη δεν θα του βάζουμε ένα περίβλημα προστασίας. Όταν κάνει λάθη θα λέμε ότι έκανε λάθη. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό το εκτιμούν όλοι. Και οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής και τα πάντα. Ο προπονητής, όπως πήρε τα εύσημα γιατί τον τσαλάκωσε τον Λουτσέσκο και τον τσαλάκωσε τον Χιμένεθ, προχθές το χάσε μόνος του. Το χάσε μόνος του. Θα μου πεις, έπρεπε να προβλέψει ότι ο Ματίγια θα γυρίσει την μπάλα στον Ποτένσε, πώς το λένε αυτόν, ή ότι θα κάνει τα κουνάκι ο άλλος, ή ότι θα αφήσει ο Κορχού την κάθετη πάσα. Όχι. Αλλά προφανώς, όπως έκανε τη μαγική σε εισαγωγικά κίνηση και έβαλε το Βαλεριάνο αριστερό μπακ, δεξί μπακ με την ΑΕΚ,
θα έπρεπε σε αυτό το match να βάλει τον Τζανακάκη. Τον κανονικό δηλαδή δεξιό μπακ. Γιατί βγήκε 4-5 φορές ο Βαλεριάνο. Στη μία βέβαια βγαίνει γκολ στην εξέλιξη της φάσης, που εκεί που περνάει τους πάντες. Αλλά βγήκε ο άνθρωπος 4-5 φορές από τα δεξιά, με την μπάλα στο δεξί πόδι, και αντί να κάνει σέντρα με την μία, με τις όποιες προϋποθέσεις μπορεί να έχει αυτό, γυρνούσε την μπάλα στο αριστερό και έδινε πίσω, γιατί προφανώς δεν μπορούσε να περάσει την μπάλα. Και δύο φορές που έκανε σέντρα με το δεξί, η μπάλα πήγε στα περιστέρια. Γιατί δεν είναι αυτή η θέση του. Και δεν φταίει αυτός σε αυτό το κομμάτι. Απ' την άλλη, δεν τράβηξε ο Λάρσον. Μετά το 20 λεπτό δεν τράβηξε ο Ματέο. Ο Φετφατζίδης για μισή ωρίτσα ήταν καλός, αλλά μετά χάθηκε. Ο Γιουνές δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί, ειδικά με αυτούς τους παίκτες που είχε πίσω του σε αυτό το παιχνίδι. Ο Γιουνές θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μαζί με τον Ντιγκινί σε αυτό το σχήμα, αλλά όταν είναι μόνος του και πρέπει αυτός να πιέσει και όχι ο Ντιγκινί, τότε έχουμε πρόβλημα. Και γενικότερα δημιουργήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις, με κερασάκι βέβαια αυτόν τον ανεκδιοίκητο διαιτητή. Αυτόν τον διαιτητή ο οποίος όποτε βρίσκει τον Άρη τον αδικεί. Αυτόν τον διαιτητή ο οποίος τη σκαριά, την απευθείας κόκκινη, δεν την δίνει. Και βέβαια ξεφτιλίζεται για μία ακόμη φορά όλο το παρασκήνιο που μας τον έβγαλε κίτρινη την κάρτα, τη συγκεκριμένη, υποστηρίζοντας τον Ολυμπιακό, αρκεί να μην πούνε κάτι θετικό για τον Άρη. Οι ίδιοι άνθρωποι που την προηγούμενη εβδομάδα λέγανε ότι δεν είναι πέναλτι, γιατί είναι το χέρι στήριξης του παίχτη της ΑΕΚ, του Τσόσιτς, παρόλο που πιάνει την μπάλα και με το άλλο χέρι. Μας λέγανε αυτή τη εβδομάδα ότι είναι πέναλτι του Ραούλ Μπράβο, που είναι η ίδια ακριβώς φάση. Και μάλιστα είναι η ίδια ακριβώς φάση στο ίδιο ακριβώς σημείο του γηπέδου. Αυτό είναι επικοινωνία. Αυτό είναι δείγμα του πώς πρέπει, Αριανέ, να συμπεριφέρεσαι, που μου βγαίνες και έλεγες είναι offside του Γιουνές, χωρίς να έχεις δει τη φάση. Η ίδια φάση είναι ακριβώς. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγανε δεν είναι πέναλτι, γιατί είναι το χέρι που στηρίζεται. Αυτή τη εβδομάδα λέγανε είναι πέναλτι. Η ίδια φάση ακριβώς. Βέβαια, φτάσαμε στο άλλο σημείο. Να λένε οι συνάδελφοι του ΠΑΟΚ ότι δεν είναι offside ο Μαουρίσιο πέρσι στην Τούμπα, είναι ο Γιουνές φέτος. Ο ένας είναι μπροστά στον Μπάρκα, ο άλλος είναι 5 μέτρα από τον Μπάρκα. Αλλά εντάξει, σχετικό είναι και το ένα και το άλλο. Και μερικές φορές σας τα λέω αυτά για να τα φαίνετε στο μυαλό σας και να επικοινωνείτε κι εσείς με την γενικότερη επικοινωνία. Θα πάμε στο break. Έχοντας φτάσει στις 5.30 για να επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας, αν μας βοηθήσει και η τηλεφωνική επικοινωνία. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε Λίμπρο 107,4, All About Aris On Air. Χρήστατο Τσαλτίδης και Νίκος Παδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα, παρέα, θα πάμε μέχρι και τις 7. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Μετά τις 6 θα ανοίξουμε λογικά και τις τηλεφωνικές γραμμές. Πριν από αυτό θα πάμε να καλησπερίσουμε τον καλεσμένο μας, ένα από τα αγαπημένα παιδιά της οικογένειας του Άρη, τον οποίον χαρήκαμε που τον είδαμε σε μια μαύρη επέτειο, είναι η αλήθεια, σε ένα τουρνουά που γίνεται κάθε χρόνο, εδώ και 5 χρόνια, στην μνήμη του Άγγελου Τσιπούρα. Και ήταν εκεί και ο Κρίστη Βαγγέλη και νομίζω ότι ήταν και το πρόσωπο που ξεχώρισε, γιατί είχαμε καιρό να τον δούμε σε κάτι όσον αφορά τον Άρη και τον έχουμε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κρίστη, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Χαρήκαμε που σε είδαμε, βέβαια ήταν λίγο ιδιαίτερη περίσταση, αλλά νομίζω ότι χάρηκες και εσύ που ήσουν εκεί. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί το ήξερα από την πρώτη στιγμή ότι θα γίνεται αυτό το τουρνουά. Είχα μιλήσει με τον κύριο Αλεξάνδη και με είχε ενημερώσει, γιατί ήθελα να κάνω μια συνεργασία να παίξουν σε τουρνουά η Ακαδημία της Κνδεβαίος που είναι εδώ στην Κορυτσά. Με αντίστοιχη του Άρη να κάνουν μερικά φιλικά παιχνίδια τα μικρά, ώστε να δουν οι άνθρωποι εδώ σε τι επίπεδο βρίσκονται τα τμήματά τους. Είχαμε την ευκαιρία λόγω αυτού του τουρνουά, δυστυχώς, του Αγγέλου Τσιπούρα, που γίνεται κάθε χρόνο ένα άδικο παιδί που έχει φύγει από τη ζωή, από τα χρώματα, με τα χρώματα του Άρη. Μια πολύ καλή ευκαιρία ώστε να βρεθώ και εγώ, λόγω ότι υπήρχε διακοπή
στο αλβανικό πρωτάθλημα με κάποια επεισόδια που γίνεται την προηγούμενη εβδομάδα. Και επειδή υπήρχε αυτή η διακοπή, είχα έρθει αμέσως ώστε να στηρίξω αυτό το τουρνουά και να είμαι δίπλα σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα. Και το είχε ζήσει αυτό το θλιβερό γεγονός, νομίζω, πολύ έντονα, γιατί ήσουν και μέλος της ομάδας τότε. Ναι, ήμουν μήνυμα της ομάδας εκεί. Δυστυχώς είναι απίστευτο το που σημαίνει, αλλά συγχαρητήρια στον Άλβα Σίγμα που τα καταφέρνει ακόμα μια χρονιά να μην το ξεχνάει και να δώσει το παρόν. Και μέσα από το τμήμα της ομάδας που ήταν ο ίδιος ο Άγγελος, ώστε να μην τον ξεχάσουν και να του δώσουν πάντα παρόν και μια θέση στην καρδιά μας να τον έχουν και να την θυμόμαστε πάντα. Ένα παιδί που, όπως και εσύ, είχε ξεκινήσει από τα μικρά τμήματα του Άρη με δύο θητείες στην ομάδα. Και εισπράττεις, νομίζω, ακόμα, παρόλο που έχεις αποχωρήσει από την ομάδα εδώ και αρκετά χρόνια, εισπράττεις ακόμα, νομίζω, την αγάπη του κόσμου. Σίγουρα, εντάξει, εγώ είμαι κομμάτι της ομάδας, κομμάτι του κόσμου, του Άρεως. Δυστυχώς δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτά τα πράγματα και θα είμαι πάντα παρόν στην ομάδα μου, όπου και να βρίσκομαι, και θα τη στηρίζω από κάθε πλευρά που βρίσκομαι. Και είσαι και από τους παίχτες, από τους λίγους παίχτες, από εγώ, που έχουν ζήσει τον Άρη, έχουν βιώσει την ομάδα στις χειρότερες και στις καλύτερες στιγμές της τα τελευταία 10 χρόνια. Ναι, δυστυχώς ότι ήμουν από αυτούς που τα έχει ζήσει όλα ναι. Στην ομάδα τα πάντα. Νομίζω όταν λέμε τα πάντα δεν έχει αφήσει τίποτα. Από άσχημες είτε στην Β' Εθνική, συγγνώμη που σε διακόπτω, μέχρι την πάντα. Ευρωπαϊκή καταξίωση. Και Β' Εθνική και τα πάντα, ναι. Και μέχρι τα καλύτερα ακόμα και στους ομίλους, μετά στην UEFA, το πέρασμα στους 32, χαμένους τελικούς, τι να πεις. Είναι τα πάντα μια ιστορία που τα έχει όλα μέσα. Και από ό,τι βλέπω, επειδή το συμβόλαιό σου λύγει φέτος το καλοκαίρι, νομίζω ότι αν η πόρτα ανοίξει, 1-2 χρονάκια τα έχεις ακόμα εύκολα. Καλά είμαστε. Αν κρατήμαστε σε αυτό το οποίο είμαστε καλά, το βλέπουμε όλα. Πάντως, μιας και πήγαμε στην δική σου παρουσία σε εκείνα τα καλά ευρωπαϊκά χρόνια του Άρη, βλέπεις και εσύ τώρα την ομάδα, την παρακολουθείς, που κάνει μια νέα προσπάθεια για να βγει ξανά στα ευρωπαϊκά σαλόνια και μέχρι στιγμής, τον τελευταίο μήνα βασικά, βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εγώ το έχω δει από την αρχή ότι οι άνθρωποι του Άρη κάνουν μια υπέρ προσπάθεια από την αρχή της σεζόν, έρχοντας μια ομάδα από την ΓΑΜΑ Β' Εθνική δύο συνεχόμενες χρονιές. Προσπαθούσαν και κάναν το καλύτερο ώστε να δημιουργήσουν μια ανταγωνιστική ομάδα. Τα καταφέραν πάρα πολύ καλά. Νομίζω στον πρώτο γύρο δεν είχαν τύχει σε μερικά αποτελέσματα, όπως όταν ξεκίνησαν τα συνεχόμενα ντέρμπι, να χάνεις ένα πέναλτι και από εκεί να σου γυρίσει αντίπερα και να χάνεις το παιχνίδι. Και μετά συνεχίσαν 2-3 άσχημες αποτελέσματα και η ομάδα έμεινε λίγο πίσω. No. Μετά την αλλαγή του Μπουρντή, νομίζω ότι η ομάδα κατάφερε να αλλάξει το σχήμα του παιχνιδιού της. Ήταν πιο μαζεμένη, ήταν πιο παρουσιασμένη, θα έλεγα. Mm-hmm. Πήγαινε περισσότερο για το αποτέλεσμα. Για αποτέλεσμα, ώστε να μην χάσει ούτε ένα βαθμό. Και όχι να κάτσει πίσω, αλλά να κρατούσε την μπάλα, μυαλό, έκανε εξυπηρέσεις με μυαλό, δημιουργούσε πάρα πολύ καλά από πίσω, αλλά στον πρώτο γύρο είχε πάρα πολύ κενά πίσω. Δηλαδή φαινόταν ότι η ομάδα, σαν πρώτη φορά όλοι μαζεμένα αυτά τα παιδιά, είχαν τις δυσκολίες τους και φάνηκε αυτό, ώστε να παίρνουν πάρα πολλά γκολ και να μένουν πίσω στο αποτέλεσμα. Και είναι νομίζω... Ναι, όχι, συνέχισε. Αυτό το άλλαξαν με τον καινούργιο προπονητή, τους μάζεψε πιο πολύ, τους έδωσε και πιο σωστά πιο πίσω. Και με την ποιότητα που έχει μπροστά, νομίζω ότι ο Άρης σε κάθε παιχνίδι μπορεί να καταφέρει να βγάλει ένα γκολ σε οποιαδήποτε ομάδα που έχει απέναντί του. Mm-hmm. Απλά πρέπει να κοιτάξει πιο πολύ αυτή την άμυνα πιο πολύ πίσω, γιατί με αυτούς τους βιωτικούς μπροστά παίκτες πρέπει να είναι οι τέσσερις πίσω και τα δύο αμυντικά που λέω να είναι πιο σφιχτοί, ώστε να στηρίξουν αυτούς τους προσινούς παίκτες, να τους έχουν πιο ελεύθερο στο επιθετικό κομμάτι και να δουλέψουν αυτοί πιο πολύ
στο ανακλαστικό, δηλαδή στο συνάμενα. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι με ξέρει το παιχνίδι κοντά στον Ολυμπιακό. Ο Άρης μεσοαμυντικά στα παιχνίδια του δεύτερου γύρου έχει παρουσιάσει μια πολύ καλή εικόνα με τρία γκολ παθητικό σε 8 μάτς. Αυτό λέει ότι έχει κάνει την ομάδα αυτή την, αυτό το άνοιγμα από άλλη ομάδα και έχει ξεφύγει και από τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Απλά εγώ δεν είδα το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δεν περίμενα να ξεκινήσει με τέτοιο σχήμα. Γιατί ο Άρης έχει στου Αθηνανού του πάρα πολλού ποιότητα, έχει γρήγορο παίκτη. Και να ξεκινήσει με μια πολύ δυνατή ομάδα με τρεις στο κέντρο και μέσα από το Σπαντζίδη. Νομίζω ότι εκεί έχασε λίγο ο Άρης, έχασε σε δύναμη συμμάχη στο κέντρο, αφήνοντας το Σιώπη και το Ματίγια συνέχεια πώς θα σου πω. Ναι, έχουν πολλή δουλειά απέναντι σε ένα ποιοτικό κέντρο όπως αυτό του Ολυμπιακού. Ναι. Ναι, πιστεύω ότι ο Σπαντζίδη δεν βοήθησε μόνο θετικά, αμυντικά δεν βοήθησε καθόλου. Ναι. Και αυτό φάνηκε και να τρώσει πολύ εύκολα γκολ για μένα τα θεωρώ αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός. Και όταν εσύ παίζεις όμορφο ρόλο και έχεις κατοχή την μπάλα και ένας ποιοτικός αντίπαλος καταφέρνει με μια εύκολη πάσα να σε κάνει το 1-0, νομίζω αυτό φαίνεται από την ποιότητα που είχε εκεί στο κέντρο, ότι ήταν πάρα πολύ χαλαρή. Ναι. Γιατί με την οποία τελικά με δύο παίκτες αναζητικά δεν μπορούσε να τους κρατήσει μακριά από την περιοχή του. Και από τα άκρα βέβαια ο Ολυμπιακός δημιούργησε προβλήματα και ρήγματα. Αυτό έλεγα. Από τα άκρα, επειδή ο Ολυμπιακός δεν έχει την ποιότητα από τα άκρα, έχει δύο full back, όπως είναι ο Λουδάουλ και ο Ταρφαρομπά. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός, ο Άρης πρέπει να ενδυναμώσει το κέντρο του, ώστε να δώσει, να έχει τη στήριξη ο Ματίε και Λάρσον από το κέντρο, ώστε να έχουν τις βοήθειες από το Ματίγια και από τον αντίστοιχο Θεόπι απέναντι, ώστε ο Σπετσαντζίδης, ο αντίστοιχος παίκτη, να έκλεινε και αυτό το κέντρο, ώστε να μην άφηνε τα κενά. Και ενδεχομένως η παρουσία ενός άλλου παίκτη που είναι πιο γρήγορος αντί του Γιουνές, που δεν φαίνεται να μην ταιριάζει τόσο πολύ σε αυτό το παιχνίδι του Άρη, να παίξει στην κόντρα δηλαδή και στην πλάτη του αντιπάλου. Σίγουρα, ο Γιουνές έκανε ένα καλό κομμάτι στην αρχή, αλλά μετά από κάποια αστόχηση που αστόχησε απέναντι, νομίζω το χάσαμε. Χάσαμε ένα Γιουνές που ήταν ποιοτικός για μένα παίκτης, αλλά είναι παίκτης περιοχής, δεν είναι παίκτης που θα κινηθεί στους χώρους, να ανοίξει περιοχές, τις αντίπερες άμυνες. Είναι ένας παίκτης που τον έχεις για τον πιστό για τελευταία 10-15 λεπτά και κυνηγάς με τις σέντρες, με τα γιώματα να καταφέρεις να βάλεις ένα γκολ στα τελευταία λεπτά. Δεν είναι παίκτης που θα κάνει διαφορά για την ομάδα μπροστά, αλλά σίγουρα με την πρώτη χρονιά και με τις άλλες πληρωγίες που έχει η ομάδα, νομίζω ότι θα πάνε πάρα πολύ καλά. Και ελπίζω ότι στο μέλλον, μακάρι να κάνει η ομάδα έξω στην Ευρώπη να καταφέρουν να πάρουν καλύτερο ποιοτικό παίκτη εκεί, ώστε να δέσει καλύτερα στην ομάδα. Αφού γκράζεσαι πάντως την φετινή πορεία του Άρη, πολύ καλύτερα και από εμάς που βρισκόμαστε έξω, γιατί νομίζω ότι μια αντίστοιχη χρονιά είχες ζήσει κι εσύ ως παίκτης του Άρη, όταν η ομάδα είχε επιστρέψει σεζόν 6-7, που πάλι είχε ξεκινήσει, έπαιζε καλό ποδόσφαιρο, δεν είχε τα αποτελέσματα όμως, μέχρι που έγινε αλλαγή προπονητή και άρχισε να αποκτά περισσότερη ουσία. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και τώρα, γιατί μιλάμε και για μια σεζόν που είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα και αγωνιστικές κρίσεις. Εντάξει, σίγουρα ότι μπορεί αυτός ο Μουντή να έχει δέσει πιο πολύ στην ομάδα και τα στοιχεία που θεωρεί αυτός ότι είχε η ομάδα και οι αυτοί οι παίκτες τα έδεσε περισσότερα και τα ακούμπησε μέσα στο γήπεδο ώστε να πάρει το καλύτερο αυτό τους. Ας πούμε, σε πολλά παιχνίδια δεν είναι ένας Άρης που θα πω ότι ξέρεις. Ήταν φανταστικός όπως ήταν στο πρώτο γύρο σε μερικά παιχνίδια, αλλά δεν έπρεπε αποτέλεσμα. Αυτός το έχει καταφέρει πιο πολύ στο η ομάδα, με παίζει πιο πολύ για το αποτέλεσμα που είναι η ουσία στο ποδόσφαιρο σήμερα. Και ελπίζω να συνεχίζουν με αυτό το στόχο τους, να παίρνουν βαθμούς, γιατί ο κάθε βαθμός, το τρίποντο που παίρνει η ομάδα, νομίζω ότι βοηθάει ώστε να πλησιάσει την έξοδο στην Ευρώπη, που άμα τα καταφέρει θα είναι πάρα πολύ καλό για το σύλλογο, ώστε η ομάδα καταφέρει εκεί που ανήκει στην Ευρώπη και να καταφέρει να μπει και ακόμα και στο Europa League και να πάει συνέχεια σε επόμενες χρονιές ακόμα πιο ψηλά. Και να ζήσει γιατί όχι και να κάνει πορείες όπως αυτή που έχετε πραγματοποιήσει επί δικής σου δικής. Σίγουρα, νομίζω έχει όλη τη δύναμη ο σύλλογος να καταφέρει να έχει μια αναγωνιστική ομάδα και
να κρατηθεί απάξια σε αυτό το πλήγμα που είναι η Europa League. Και νομίζω ότι εντάξει, επειδή βλέπουμε φέτος και όπως είναι φυσιολογικό, το είχε ζήσει και εσύ στην αντίστοιχη χρονιά που είχε επιστρέψει ο Άρης επί δικής ουσίας στην Αλφαθνική, γίναν πολλές μεταγραφές. Ήρθανε ξένοι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, αλλά νομίζω ότι συμφωνείς και εσύ με το ότι ο Άρης κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να βγάζει πάλι παιδιά από τις ακαδημίες του, όπως ήσουν εσύ ένα τέτοιο παιδί που αναδείχθηκε σαν τμήματα υποδομής της ομάδας. Νομίζω ότι από την αρχή της χρονιάς πολύ καλά κάναν και κράτησαν πάρα πολλά παιδιά που ήταν και από την περσινή ομάδα. Mm-hmm. Γιατί εγώ τους είχα δει και θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Μιλάει για τους Έλληνες παίκτες. Ναι. Και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και φέτος. Και νομίζω ότι πρέπει να στηριχθούν πιο πολύ από τα παιδιά και να τους δώσουν ακόμα πιο πολλές ευκαιρίες. Γιατί έχουν πάρα πολλές δυνατότητες και είναι και μια πάρα πολύ ποδοσφαιρική ηλικία. Ώστε να δείξουν περισσότερα πράγματα και πιστεύω να πάνε ακόμα πιο ψηλά. Σίγουρα τις ακαδημίες επειδή να στηριχθούμε πάρα πολύ η ομάδα, mm-hmm. να τις δυναμώσει, να δημιουργήσουν πιο πολλά τμήματα και να δουλέψουν όλοι οι προπονητές από τις μικρές ηλικίες και να έχουν ένα στόχο για ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, ένα ποδόσφαιρο που το ζητάει σήμερα η Ευρώπη και να τους δουλέψουν, να τους προωθήσουν και να τους έχουν έτοιμος για την πρώτη ομάδα. Με δουλειά πιστεύω αυτό μπορεί να γίνει και με ένα πολύ καλό πλάνο, αλλά αυτό που ξέρω εγώ τόσα χρόνια και ήμουν στην ομάδα και τώρα, ότι αυτοί τα υποδομής δυσκολεύονται να μην γήπεδα, δεν έχουν το δικό τους χώρο, όπως έχουν οι άλλες ομάδες και Ευρώπη και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε να βοηθήσει κάποιος ώστε να επενδυθεί χρήματα, να κάνουν εγκαταστάσεις και για την πρώτη ομάδα θα είναι οι πρότυπες σε ευρωπαϊκές χώρες και για τα τμήματα υποδομής, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο μετά μέσω δουλειάς να καταφέρουν και να πλησιάσουν αυτά τα παιδιά πιο εύκολα στην ομάδα. Επειδή είναι η θέση σου και είσαι ειδικός μετά από τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο πάνω σε αυτή τη θέση, θα ήθελα τη γνώμη τη δική σου για τα δύο δεξιά μπακ που έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή. Τον Μανώλη Τζανακάκη και τον Δημήτρη τον Κοζανή. Δεν ξέρω κατά πόσο τους έχεις δει τη φετινή σεζόν και αν μπορείς να έχεις γνώμη. Εγώ επειδή δεν είμαι μόνο δεξιά μπακ, έχω παίξει αριστερό μπακ. Έχεις παίξει και αριστερό. Ναι. Και ο Τζανακάκης είναι μια τέτοια περίπτωση σαν και εσένα. Ο Τζανακάκης και ο Βαλεριάνος, να σου πω γιατί αυτοί ξεκίνησαν βασική και πιο πολλές συμμετοχές έχουν, γιατί ο Κουσανής είχε και τον τραυματισμό του και δεν ξέρω πότε μπορεί να επιστρέψει 100% που ήταν και πριν. Ο Τζανακάκης και ο Βαλεριάνος είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες. Καλά κράτησε ο προπονητής, η διοίκηση που τους κράτησε μετά από τον Δεκέμβριο, γιατί ήταν στην blacklist όπως είχαν πει ήδη, γιατί νομίζω ότι έχουν τα στοιχεία και το επίπεδο να παίξουν ακόμα πιο ψηλά. Να δουλέψουν, είναι και οι δύο πολύ ταχύτητες, έχουν ταχύτητα, σαν μπακ που στο σημερινό μπακ χρειάζεται να είναι ταχύς, έχουν τη δύναμη. Και νομίζω ότι πρέπει να προσέξουν πιο πολύ αυτό το όταν βγαίνουν στο επιθετικό κομμάτι, να είναι πιο προσεκτικοί ώστε να είναι 100% σίγουροι, γιατί μια λάθος πάθη, μια λάθος σέντρα και ήδη και η ομάδα θα κάνει περισσότερα χιλιόμετρα χάνοντας την μπάλα, ώστε να είναι πιο πολύ ουσίες στο μπροστινό κομμάτι. Γιατί στο ανταστατικό κομμάτι είναι πάρα πολύ καλή, θα έλεγα. Δεν έχω κάτι να ζηλέψουν από τους υπόλοιπους μπακ, είτε στην εθνική είτε τους καλύτερους μπακ του προσπαθήματος. Ο Χρήστη Βαγγέλη, πώς βλέπει τον εαυτό του στο μέλλον? Είσαι πλέον στα 33, στο συμβόλαιο όσο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Τι έχει το 19 για σένα? Μέχρι στιγμής απάθηνα μείωση νερβαίου και να βοηθήσω περισσότερο λόγω του περσινού από την UEFA που είχαμε, μας είχαν αποκλείσει από την UEFA για 10 χρόνια. Ο πρόεδρος ήταν αυτός που με κράτησε με το ζόρι, γιατί λόγω ότι η ομάδα θα πήγαινε στο ΚΑΣ με είχε πει ότι η ομάδα θα κερδίσει 100% την υπόθεση και θα ξανακάνει μια ανταγωνιστική ομάδα, όπως ήταν παλιά, και σε 4 χρόνια μπήκαν 2 φορές στο Europa League. Δηλαδή 4 χρόνια 2 φορές μπήκε η ομάδα στο Europa League και 2 φορές
η UEFA δεν μας επέτρεψε λόγω ναι. υποθέσεις που θεωρεί ότι απειλείται η ομάδα. Κάτι τέτοιο σε τέτοια φάση που βρισκόμαστε πλέον, ότι σιγά σιγά τον Ρούμπεν Σαβλάκη με την UEFA κατά μια της καμιά να κάνει πίσω και να μην ζητάει δίκη στο ΚΑΣ με τη Σκουντερμπέου. Κάτι που η Σκουντερμπέου θα δικαιωθεί σε αυτό το θέμα και θα δικαιωθεί και ένα εξαιρετικό ποσό από την UEFA, κάτι που δεν το έχει καταφέρει καμία τόσο εύκολη μικρή ομάδα mm-hmm. απέναντι σε μια γίγαντη ομάδα, γίγαντη UEFA που είναι, mm-hmm. που είναι σήμερα. Και ελπίζω αυτή η βοήθεια που κάναμε 3-4 παιδιά να τη βοηθήσουμε ομάδα, να ελπίζω να τα καταφέρουμε να κερδίσει η ομάδα την υπόθεση στο ΚΑΣ που είναι 16 Απριλίου, που είναι, φαίνεται τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά υπέρ της συνεργασίας, γιατί όπως τα έχουμε πει και πριν, δεν έχουμε βρει κανένα στοιχείο ώστε να κατηγορήσουμε την ομάδα με σε αυτά τα αποτελέσματα που έχει κάνει στις πορείες. Ναι. Άρα να προετοιμαζόμαστε μήπως και σε βρούμε αντίπαλο του χρόνου. Στην περίπτωση που η ομάδα βρεθεί διέξοδο στην Ευρώπη, μπορεί. Δεν ξέρω τώρα αντίστοιχα τις βαθμολογίες και αν έχουν τις υποθέσεις να βρεθούν η ομάδα να βρεθούν στις κληρώσεις. Εμείς θα χαρούμε να σε δούμε στο Βικελίδης όπως και να έχει, είτε ως αντίπαλο είτε ως απλό θεατή. Το μέλλον θα δείξει πώς θα έρθεις τελικά. Δεν μπορείς να κάνεις να φτιάξεις και με το μέλλον. Μπορείς να βρεθείς από εδώ και μπορείς να βρεθείς από εκεί. Το ποδόσφαιρο αυτό είναι το καλό. Ότι από τη μία μέρα στην άλλη σε πάει κάπου άλλο που ούτε εσύ το περιμένεις. Θα σε αποχαιρετήσω με το μήνυμα του φίλου του Χρήστου. Βαγγελάρα, γύρνα πίσω, αρχηγάρα στην ομάδα. Σ' αγαπάμε. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για σένα τόση ώρα, να ξέρεις. Είναι η αγάπη του κόσμου απέναντι στο πρόσωπό σου. Δεν ξεχνάει την προσφορά σου στην ομάδα και εσείς καλές και εσείς κακές στιγμές. Ήταν η αναγνώριση τόσα χρόνια και εγώ που έδινε τα πάντα για την ομάδα, νομίζω ότι δεν το ξεχνάνε και εγώ φυσικά δεν τους ξεχάσω ποτέ αυτούς τους υπερσπαθούς, γιατί είμαι ένα κομμάτι της ομάδας, είμαι ένα κομμάτι του κόσμου. Είμαι και εγώ, όπως το έχω πει χρόνια, είμαι ο παδός του Άρη. Κρίση, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλά. Να σου ευχηθούμε στη συνέχεια της σεζόν με τη Σκουντερμπέου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Κρίστη Βαγγέλη. Ενδιαφέρουσα συνέντευξη, νομίζω. Δεν μιλάει συχνά. Είναι η αλήθεια. Βάλε πάλι το χαλί, Δημήτρη μου. Είσαι ωραίος. Λοιπόν, Δημήτρης Μπαλόμπα στη ρύθμιση του ήχου. Αυτά από τον Κρίστη Βαγγέλη. Από τα παιδιά που τα αγαπάει πολύ η Κερκίδα, είναι η αλήθεια. Παίχτης που έχει βγει μέσα τα σπλάχνα του Άρη. Και έχει περάσει αρκετά χρόνια στην ομάδα, στα χειρότερα και στα καλύτερα της. Με χρονιές στη Β' Εθνική, με συμμετοχές σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, με παρουσία σε εκείνη την τρομερή πορεία του Άρη σεζόν 10-11, κατέθεσε τη δική του γνώμη, την ουδέτερη γνώμη για τον Άρη της φετινής σεζόν. Σε μια σεζόν που θυμίζει πολύ τη σεζόν 6-7 που ο ίδιος ήταν στην ομάδα, με την επιστροφή της στην Α' Εθνική τότε. Φτάσαμε 6 ώρα. Μετά από αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τον Κρίστη Βαγγέλη, θα πάμε στο break και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, η πρώτη για αυτή την εβδομάδα, μετά την καθαρά Δευτέρα. Χρήσαν ο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα με τον Δημήτρη Μπαλόμπα στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Ανοίγουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές 2310287 και 38. Ο φίλος ο 387, όχι ο 325. Καλησπέρα. Θα ήθελα να μου πείτε δύο πράγματα. Τι συμβόλαιο έχει ο Ματίγια και τη γνώμη για το Χάνος Γιουγένιος. Ο Ματίγια έχει 1+1. Δηλαδή, ο Άρης έχει την επιλογή να τον ανανεώσει ακόμα ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, το επόμενο καλοκαίρι. Για το Γιουνές, εγώ το έχω ξαναπεί ότι είναι ένας πολύ ποιοτικός φορ μέσα στην περιοχή. Είναι αυτό που λέγαμε τώρα και με τον Κρίστη Βαγγέλη, το προηγούμενο μισάωρο. Ο Γιουνές μακριά από την περιοχή δεν μπορεί να σου προσφέρει πράγματα. Να βάλει πλάτη κάποιες φορές, να πάρει κάποια φάουλ, οκ, okay, ναι. Αλλά είναι ένας φορ που στο στυλ παιχνιδιού που παίζει ο Άρης στα τελευταία μάτς δεν κουμπώνει. Γιατί αυτό το στυλ παιχνιδιού θέλει έναν παίχτη μπροστά γρήγορα, όπως είναι την κοινή δηλαδή. Θεωρώ ότι αν ο Ντιγκινή ήταν έτοιμο, θα έπαιζε την Κυριακή. Είχε και την επιλογή του Λάρσον ο Παντελίδης. Πήγε στο Γιουνές. Ο Γιουνές είναι για άλλα παιχνίδια. Ο Γιουνές είναι για παιχνίδια όπως αυτό που έρχεται Δευτέρα με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Κλειστή άμυνα που θα κάτσει πίσω, θες ένα ψηλό κορμί μες στην περιοχή. Δεν λέω ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής, εγώ το θεωρώ πολύ καλό επιθετικό. Αλλά για ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού και για ένα συγκεκριμένο χώρο ευθύνης μες στην περιοχή.
Ο 37 Χρύσανθε, θα έρθει σε λίγο. Δεν ήταν επιτυχές αποτέλεσμα, μια ξεφτύλα ήταν. Δώσαμε πάτημα στους. Δεν μπορώ να το αναφέρω αυτό το χαρακτηρισμό που γράφεις. Να λένε για παράρτημα κλπ. Χωρίς να είναι φιλικό το μάτς. Φετφατζίδη δείξει το ίδιο πάθος και στα επόμενα. Αλλιώς φύγε, θα πω εγώ ευγενικά, όπως λες, 387. Ο 779, σωστά τα λες για πανετολικό, γιατί οι δημοσιογράφοι του Άρη κακώς δημιουργούν πίεση για τέταρτη θέση με Ατρόμητο. Πρώτα κοιτάμε τα νότα μας και μετά ομάδα κόσμος βήμα-βήμα. Συνεχίζω 779, η είδηση δεν είναι επιστολή στην Κέρια Σιδηρόπουλο. Πολύ αργή αντίδραση. Η είδηση θα είναι πότε θα δούμε Τόνσον να παίζει με την ομάδα. Μεγάλη απώλεια την κοινή. Μίτσο, έχουμε γραμμή. Ωραία. Έχουμε. Όχι, ωραία. Ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο, επαναλαμβάνω. 2-31-087 και 38. Εντάξει, μεγάλη απώλεια την κοινή 779. Ναι, φάνηκε ότι ήταν μεγάλη απώλεια σώμα της Κυριακής. Ο Γάλλος, και ειδικά στην περίοδο φόρμας που βρίσκεται και διανύει το τελευταίο διάστημα. Ο Τόνσον, νομίζω ότι με τον Απόλλωνα Σμύρνης την Δευτέρα θα είναι διαθέσιμος. Σήμερα έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα, κάτι που δεν είχε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα και το είχαμε σημειώσει. Νομίζω ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα τον έχει ο Παντελίδης στη διάθεσή του για το μάτς της Δευτέρας. Έχουμε ήδη τον πρώτο φίλο, Δημήτρη μου. Ωραία, πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα. Καλή σας, Αγκωστή, Νίκο μου. Καλή σας, Αγκωστή. Και το Χρήστατο που δεν είναι δίπλα από την Ελλάδα. Είναι, ήρθε. Α, έρθει το πάλι. Γιατί δεν είναι δίπλα. Γιατί δεν είναι δίπλα. Λοιπόν, έχουμε καλή σας, Αγκωστή. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ κοίταξε να δεις το παιχνίδι πώς το είδα. Στο πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό, μετά πήγε πάρα πολύ καλά. Και δεν φάνηκε για απουσία του την κοινή, για να είμαι ειλικρινής. Χάσαμε δύο ευκαιρίες κλασικές και δεν έδωσε και ένα καθαρό, ας πούμε, κάνει μια καθαρή κόκκινη ο Σιδηρόπουλος, ναι, την καρατιά του αλουνού. Μπορούσαμε να δούμε ένα άλλο παιχνίδι. Τώρα, κάναμε παιδιαρόδη λάθη στην άμυνα. Ήταν η πρώτη φορά που η ομάδα δεν λειτουργήσε σωστά. Και στον γκολ το πρώτο, που δεν υπήρχε ούτε κόρκο του Τελάρσον από μια πλευρά, και ο Βέρας με το Ροζ, τέσσερα από διαδικά μας και δύο του αλουνό, μας στόχωσε. Εκεί δεν λειτουργήσε καθόλου η άμυνα. Ούτε η μεν, ούτε και η δε. Τα μπακ και τα στόπερ. Ναι. Είχαμε τέσσερα από διαδικά μας και πετάχτηκε όλες και μας το έβαλε. Λοιπόν, στην κοφτή σέντρα του αλουνού. Τώρα το δεύτερο γκολ που κατηγορούν τον Βαλεριάνο. Όποιος ξέρει μπάλα. Ο Ματέο δεν είναι γυρίς. Άτσι, όχι μόνο αυτό. Να σου πω και αυτό και ο Ματίγια, αλλά όποιος ξέρει μπάλα. Το μπακ, όταν το σέντερ μπακ αναγκάζεται να καλύψει το μπακ πάλι, γιατί αν δεις ο Βέλετς τρέχει να καλύψει στη σέντρα του αλουνού. Και ο Βαλεριάνος τρέχει να καλύψει μέσα στο κέντρο της άμυνας. Μπράβο, αγόρι μου, ναι, πάει ναι, να καλύψει το σέντερ μπακ το παιδί και πρέπει έτσι να γυρίσει από πίσω να μαρκάρει. Έτσι. Δεν φταίει λοιπόν ο Βαλεριάνος. Ο Ματέο έχει μείνει μπροστά. Στο δεύτερο ποιος είπε. Λέμε αυτά, στο γιατί δεύτερο ποιος είπε. Ο Βαλεριάνος φταίει. Δεν φταίει ο Βαλεριάνος. Τώρα, συμφωνώ με τον Χρήστο που είπε και πολύ καλά ότι το παιδί κράτησε τη θέση, αλλά δεν μπορεί να κάνει σέντρα με το δεξί. Πώς θα γίνει δηλαδή. Όποιος ξέρει, έχει παίξει δεξιά, εγώ ήμουν αριστερός, άμα δεν μπορείς να λειτουργήσεις το δεξί, είναι μερικοί παίκτες που παίζουν και τα δύο πόδια, άμα δεν έχεις το δεξί, τελείως. Εγώ δεν το είχα το δεξί. Πώς θα γίνει. Πολλοί παίκτες δεν το έχουν. Άρα αναγκαστικά αλλά δεν μπορούσα να κάνει σέντρες. Μη στεκόμαστε μόνο στο Βαλεριάνο. Γενικά όχι, η ομάδα στο Βαλεριάνο. Εγώ ήταν κακή. Θεωρώ ότι πάλι καλή προσπάθεια έκανε για μένα. Απλά όπως είπαμε ότι ήταν εξαιρετικός το προηγούμενο παιχνίδι, ναι, αυτό ναι, έκανε πολλά λάθη. Μου, έχεις δίκιο, αλλά στο δεύτερο γκολ που το κατηγορούμε. Δεν νομίζω ότι το κατηγόρησε κανείς για το δεύτερο γκολ. Όχι εμείς, κάποιοι στα σχόλια στο που εγώ πρώτο, μιλάω για σένα. Στο πρώτο γενικά γκολ μιλά. Και στο τέταρτο γκολ, ναι, έχει ευθύνη. Στο πρώτο βέβαια δευτερευόντος. Πρώτο γιατί αγόρι μου, ο κόρχο είναι στο πρώτο. Χάνει το Μασούρα. Ποιος έχει το Μασούρα. Χάνει το Μασούρα. Παιδιά, έχει τον Βέλετ και τον Ρόζ δίπλα εδώ. Και αυτοί φταίνουν. Το είπαμε όλοι. Ναι, okay. Είμαι όλοι άμυνα. Ναι, και στο και τέταρτο το και στο τρίτο γκολ, αδερφέ μου, για να μην πιάχνουμε τώρα δικαιολογίες, και στο τρίτο γκολ είναι λάθη επιλαθών της άμυνας και της μεσαίας γραμμής. Α, του Ματίγια είναι κυρίως εκεί. Βέβαια, ρε φίλε. Δεν ξέρουμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Επειδή δεν συμφωνώ, Χρήσανθε και Νίκο μου, δεν συμφωνώ με την αφέλεια που είπε ο προπονητής μας. Η ομάδα έπαιξε καλά και η κατοχή ήταν καλή. Εγώ θεωρώ ένα πράγμα που έκανε, δεν χωρούσε, άκουσε με, ο Γιούνες δεν είναι παίκτης, ούτε να είναι αμυντικό, ούτε δεξιά-αριστερά που τον βλέπαμε στις γραμμές. Ο παίκτης είναι φορ περιοχής. Εάν δεν θες, αγόρι μου, να παίξεις με φορ περιοχής, θα μου βγάλεις, εφόσον κάνεις αλλαγή και είδες ότι δεν σου βγήκε ο Γιούνες, δεν σου βγήκε στο παιχνίδι, δεν μου βγάζεις Φετφατζίδη, συγχώρεσέ με, βγάζω Γιούνες, περνάω το Λάρσον center for εφόσον έχει παίξει και θέλει center for και πέσω από τα άκρα είμαι το Μαρτίνες με το Φετφατζίδη. Και μην διακού δικαιολογήσω ότι κουράστηκε ο Φετφατζίδης γιατί θα τρελαθώ με κάποιους Αριανούς. Δηλαδή τρελαίνομαι. Εγώ δεν είμαι προπονητής αλλά εγώ αυτό θα έκανα. Εγώ γιατί δεν νομίζω ότι τον έλεγε γιατί κουράστηκε. Α, μπράβο. Νίκο μου, όσο ήταν ο Γιούνες
Το παιδί το έχουμε πει 100.000 φορές. Δεν μπορεί να παίζει ούτε από τα δεξιά, ούτε από τα αριστερά που τον έβλεπα, ούτε και στο κέντρο. Δεν το έχει το παιδί. Είναι φορ περιοχής, είναι βαρύ, είναι φορ περιοχής, τέρμα. Καλά, χάνεις 2-0 όμως και θα βγάλεις το φορ περιοχής και θα παίξεις με τον Λάτσο. Βάλω τον Λάτσο, δεν έχει παίξει εντερφόρ. Δεν είναι πιο γρήγορος. Και επειδή είναι πιο γρήγορος, τι έγινε. Και μαρκάρει και θα έκανε το τεσπάτι. Είναι ένα ποιοτικό παίχτη που μπορεί να κάνει το 1-1, να κάνει μια θέση. Κάτι να κάνει, ρε φίλε μου. Κάτι να κάνει, ρε Χρυσάνθε. Δεν έχω άδικο σε αυτό. Συγχώρεσε με λίγο, αλλά δεν είμαι προπονητής, αλλά με τα μάτια μου αυτό είδα, ότι αυτό έπρεπε να γίνει. Θα γίνουν σωστά, θα γίνουν. Δηλαδή, εγώ με στεναχώρησα ειλικρινά το Σαββατοκύριακο, ήμουν χάλια, παιδιά, χάλια στην κυριολεξία. Δεν μπορούσα να χωνέψω με την εμφάνιση του Άρη τα 4 γκολ με τις 7 τελικές του Ολυμπιακού. Δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και καλά, το Σαββατοκύριακο καλά ήσουν. Κυριακή βράδυ έγινε το μάτσο. Κυριακή βράδυ, ναι, το Σαββατοκύριακο. Κυριακή Δευτέρα μου, χάλεσε τη μέρα, Χρήστα. Πάντως βλέπω περισσότερο σας πονάει το ποδόσφαιρο παρά τον μπάσκετ. Το μπάσκετ δεν θέλω να μιλήσω, άσχετο, σαν γι' αυτό είπα Σαββατοκύριακο. Δεν είχα διάθεση για τίποτα. Να ακούω στο ραδιόφωνο 17 πόντους μπροστά ο Άρης, το κλείνω και με παίρνει ο κουμπάρος μου και μου λέει χάνουμε 6 πόντους. Κουφάθηκα, στον δρόμο ήμουνα. Ο Βέλεθ δεν θα παίξει με όφη. Ποιος? Ο Βέλεθ δεν θα παίξει με τον όφη. Έχει κάρτες. Τον δήλωσε με όφη. Έχουμε την ψυχή εκεί πέρα που ανανέωσε. Εντάξει, θα τα καταφέρουμε. Γιατί θα τους φάνε. Πρέπει να πάρουμε, παιδιά, τα δύο παιχνίδια και να κλείσω κιόλας, μην κρατάω τη γραμμή. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε τα δύο παιχνίδια. Και μάλλον το ένα, μετά έχει διακοπή. Έχει τη διακοπή, πρέπει να πάρουμε τα παιχνίδια. Οι άλλοι έχουν δύσκολα παιχνίδια μεταξύ τους. Ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια, είναι και αυτοί ακριβώς τις παγίδες τους. Δεν πρέπει οι παίκτες μας να πούν ότι παίζουμε με τον τελευταίο ή με τον πρώτο τελευταίο. Ο τελευταίος θέλει 2 βαθμούς ακόμα για να πάρει τα λεφτά από τα τηλεοπτικά, γιατί διαφορετικά δεν τα παίρνει. Μην νομίζετε ότι είναι αδιάφορος ο Απόλλωνας. Αυτό λέω, δεν είναι αδιάφορο. Υπερπάντων αγώνα θα δώσει τα 6 μάτς για να πάρει μία ακόμα νίκη. Ή 2 ισοπαλίες. Έτσι, εμείς πρέπει να τους θεωρήσουμε αυτούς αυτές τις ομάδες ότι είναι ο στόχος που μας κόβουν την πορεία της Ευρώπης. Πρέπει να τους κερδίσουμε τελείως. Ναι. Τέλος. Να είστε καλά, παιδιά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ο Βέλεθ με όφη λογικά για να είναι έτοιμο ο Σόουζα. Ναι, αυτό. Ναι, για να έχει έτοιμο τον Πορτογάλο. Για να έχει τρίτο στόπερ. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Έλα. Τι έλα, ρε. Τι να σε πει. Συγγνώμη. Μην έρχεσαι. Δεν ξαναμιλώ. Συγγνώμη. Για μπάσκετ σιμουδιά, έτσι. Δεν ασχολούμαστε, κύριε, με τον μπάσκετ. Μόνο παίζουμε. Τα έχουμε πει αυτά δεκάδες φορές. Τα έχω πει. Μόνο παίζουμε. Δεν ασχολείσαι. Μόνο παίζω. Έχεις ακούσει για Black Sunday? Για Black Sunday, όχι, για Black Friday έχω ακούσει. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο τώρα από τον μπάσκετ πρώτα. Χώστα. Αλλά βάλε Δευτέρα, γιατί πάμε την πρώτη τόση ώρα. Και μετά θα δούμε τι έγινε και με το ποδόσφαιρο. Ναι. Ναι. Με τις αλχημίες αυτές, ας πούμε, περί Γιουνέση, γιατί η υπόθεση περί Γιουνέση είναι εκ των νου κάνευ, την αρχή. Και αυτά τα σεντερφόρ, ας πω για το ποδόσφαιρο, έτσι, να τελειώνει η ιστορία μια και έξω. Ναι. Το ποδόσφαιρο καταλαβαίνουμε πως παίζεται σήμερα. Δεν υπάρχουν εφέσεις. Πολύ καλή να με φυσική, λοιπόν, κατάσταση και τρεξίματα. Ναι. Αυτά να με τα περί σεντερφόρ περιοχής και ότι είμαι δεκάρι και δεν μαρκάρω και δεν γυρίζω, τελείωσε. Αλλιώς, καλύχτα να με Κατερίνα. Πού το ξέρεις ότι η γυναίκα μου την Κατερίνα? Α, έτσι. Πόσες φορές θα το πούμε. Από την αρχή της χρονιάς μιλάμε και λέμε, λοιπόν, ότι με την ομάδα που ήδη είχες χτίσει και έχεις, με γρήγορη ομάδα και γενικά όπως, ας πούμε, το ποδόσφαιρο να με, λοιπόν, παίζεται να με σήμερα, δεν μπορείς να λες ότι είμαι δεκάρι, δεν μακάρω, δεν γυρίζω, αραγμένος, δεν μπορείς να πεις ότι είμαι σέντερφορ περιοχής. Τελείωσαν αυτά. Να αναφέρουμε παραδείγματα. Λοιπόν, Μπαρτσελόνα παίζει με κανένα σέντερφορ, ας πούμε, όχι τώρα, χρόνια περιοχής. Γιατί ο Ιμπραήμοβιτς έφυγε νύχτα από την Μπαρτσελόνα? Αφιβάλλει κανένας ότι είναι πολύ καλός παίκτης? Εγώ μαζί σου. Αλλά δεν μπορούσε να παίξει όμως περιφερειακά, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή? Χρειάζεται πολύ μυαλό. Νομίζω ότι ο Παντελίδης το κατάλαβε και μετά το μας. Και ασχολούμαστε πάλι με το Γιουνές, τελειώνει χρονιά. Πάμε, ρε φίλε. Την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Όλος ο Άρης, ας πούμε, εμείς οι οπαδοί, ασχολούμασταν με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Ναι. Βγήκα την Πέμπτη και είπα, ρε, εσείς με τον Ολυμπιακό παίζουμε. Ακόμα με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μιλάμε. Αυτά όλα να με Κυριακή βράδυ τελείωσαν. Έχουμε τις εφημερίδες.
Ο ένας κλήθηκε να με στην εθνική Σουηδία ύστερα από κάποια χρόνια μέσω του Άρη. Δεν κλήθηκε ακόμα. Αλλά είναι και πολύ... μόνο που γίνεται συζήτηση, ρε Σινίκο, για μένα έτσι, είναι έτσι, κατά έτσι, κάποιο τρόπο αποπροσανατολισμός. Τι να κάνουμε τώρα. Ξένοι το γράψανε. Να ελέγξουμε τις σουηδικές εφημερίδες, τι να κάνουμε δηλαδή. Σουηδικό site το ανέφερε. Όχι, δεν είπα εγώ να ελέγξουμε. Εγώ λέω να μην γίνεται να με λοιπό συζήτηση. Ρε Σι Παύλο, δεν γίνονται αυτά. Είναι δυνατόν να αποκόψουμε τους παίχτες από τα media. Δεν γίνεται. Αυτή είναι η ζωή. Έφαγε τρεις τεσσάρες. Με τα χέρια κατεβασμένα. Στο Καρασκάκη δεν είχε τα χέρια κατεβασμένα. Λοιπόν, μετά το πρώτο γκολ σε όλα τα παιχνίδια, εγώ δεν είδα να με το μάτς, γιατί σας το έχω πει να με χίλιες φορές ότι δεν παρακολουθώ, ούτε λοιπόν ακούω. Για πολλούς λόγους δεν μπορώ να βρίσκομαι αυτή την ώρα ανάμεσα του Χάρη Λάου. Λοιπόν, τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο το ζεις μέσα στο γήπεδο. Εκεί θα φωνάξεις, ας πούμε, θα κλάψεις, θα χαρείς να δεις, ας πούμε, τι γίνεται και όχι από το ράδιο και από την τηλεόραση. Παιχνίδι. Δεν άκουσα. Δεν είδες το παιχνίδι. Νίκο, δεν βλέπω και ούτε λοιπόν ακούω. Περίμενε. Άμα δεν δεις, πώς θα κρίνεις. Πρόσεξε με, Νίκο, ακούω την κριτική που κάνετε. Μιλάω με τον αδερφό μου που πάει και τα βλέπει ο ένας. Ναι, αλλά μάτε το είδες και εσύ με τα ματάκια σου. Και δόξα τω Θεώ, ναι, εντάξει, να, δεν κάνω και πολύ. Βλέπεις ότι δεν μιλάω να με έτσι χαρακτηριστικά. Θα σου πω να με χαρακτηριστικά μόνο ότι ο Ολυμπιακός με ΠΑΟΚ και με Λαμία είχε 27 και 28 προσπάθειες, 55 προσπάθειες, 25 τελικές και έχασε και τα δύο παιχνίδια. Αλήθεια. Και έχασε και τα δύο παιχνίδια. Και οι αντίπαλοι είχαν συνολικά τρεις. Και μπράβο. Και με σένα είχε 7 προσπάθειες, 3 τελικές και βάλε 4 γκολ. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το πιο εύστοχο παιχνίδι του φέτος με τον Άρη. Ναι, γι' αυτό να με λέω, ειδικά με την ΑΕΚ και με τον Ατρόμητο. Η ομάδα έχει λοιπόν παθογένειες. Με 58% ευστοχία. Έχει παθογένειες η ομάδα. Άκουσα, είπατε κάτι τα κουνάκια, βλέπετε ότι δεν κάθομαι σε παίκτες. Δεν είναι αυτή, ας πούμε, λοιπόν, ας πούμε, συμπεριφορά. Φετβατζίδης έπαιξε περισσότερο να είμαι για την πάρτη του. Κατάλαβε σε ποια ομάδα είναι. Η ομάδα σε αυτή που είναι, είναι εξίσου μεγάλη όσο και από εκεί που ήρθε. Δεν θα παίξουμε να είμαι για την πάρτη μας. Κατάλαβε. Δεν είναι PlayStation. Η ομάδα έχει να είμαι παθογένειες. 6 παιχνίδια. 6 νίκες πρέπει να κάνει και διαφωνώ, Χρήστα, ποιος πανετολικός, ρε φίλε. Προχθές έφαγε 3 γκολ, ας πούμε, στην πλάκα από τον Αστέρα. Δεν είπαμε ότι το φοβούμαστε, αλλά είναι ο μόνος της απειλή. Να μιλήσουμε για τον Πανιόνιο, που έφαγε 5, σου πήρε 4 βαθμούς αυτή η ομάδα και από την ώρα που σου πήρε το 1-1 δεν σταύρωσε πόντο. Ότι αδικείς μόνος σου τον εαυτό σου και δίνεις δικαίωμα να μιλάνε. Είδες που έρχεσαι στα λόγια μου. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πάρε εσύ τα μάτσα, μην ασχολούμαι με κανένα πανετολικό. Έτσι, να είναι 15 βαθμούς κάτω. Έχω την εικόνα και περιμένω εγώ τον Αθηναίο να μου πει να μου χτυπήσει την πλάτη να πούμε, ξέρω εγώ, το αποτέλεσμα, ρε. Πού είμαστε, στον Άρη, ρε. Έχουμε δύο μάτσες λοιπόν τώρα μπροστά μας στην έδρα μας, να πάρουμε τα 6 πονταλάκια, να πλησιάσουμε στο στόχο. Όλα τα παιχνίδια έχεις, 6 παιχνίδια, 4 μέσα, 2-6, δεν νοείται. Και όπως είπα, Κυριακή βράδυ σταματάει κάθε συζήτηση, ανάλυση λίγο να είμαι και τη Δευτέρα και μετά προσγειωμένη και πάμε. Πάμε μπάσκετ. Να είσαι ναι, αυτή πώς... να με κατάλαβα τι κάνανε προχθές. Λίγο σύντομα γιατί περιμένει ένας ακόμα. Ναι. Έχουν δηλαδή καταλάβει 6 τρίποντα από τον Τσούπκοβιτς. Θα μας τρελάνετε, ρε. 8 παιχνίδια είναι 4 μέσα, 4 έξω. Ξέρετε ποια είναι τα μας. Έχεις μέσα εκείνη, Ρέθυμνο. Προμηθέα και ΠΑΟΚ και έξω έχεις Ήφαιστο, Χολαργό, ΑΕΚ και Περιστέρι. Τι θα κάνεις, ρε φίλε. Υπομονή. Τι θα κάνεις. Εσύ ρε Γουλιέλμε. Κατάλαβες, ας πούμε. Πού είναι αυτό το μπαν, ρε. Από το Δεκέμβριο μήνα και πάμε να είναι στον άλλο Δεκέμβριο. Τι θέλετε να ρίξετε την ομάδα. Σοβαρά. Δεν ξέρω να με σταματά εδώ για να μην πω να με πάρα πολλά. Εγκληματίσαν οι άνθρωποι. Πού ήταν ο προπονητής σου, ρε. 50 πόντους, ας πούμε, από τον Κολοσσό. Κακή μέρα, τι έκανε για όλους. Όχι, είναι κακή μέρα. Ούτε καν δημόσιοι υπάλληλοι.
καθομένοι όλοι να είμαστε στο παρκέ, να μην κουλιέται κανένα, να μην παίζει κανένα, να μην υπάρχουν επιστροφές, αδιάφοροι τελείως. Ποιος είσαι, ρε. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Με συγκινεί το ενδιαφέρον του κύριου Παύλου για τον μπάσκετ. Ναι, ναι. Αλλά για την μπάλα δεν βλέπει πώς φέρει γνώμη. Πάση περιπτώσει. Να, είναι κοντά στην ομάδα με όποιο τρόπο μπορεί. Έχουμε ένα πρόβλημα ότι έχουμε κάποιους παίκτες των 120-140 χιλιάδων ευρώ και ζητάμε από αυτούς το εξής. Όταν παίζουν με παίκτες που αμείβονται με λιγότερα από αυτούς να τους κατατροπώνουν και όταν παίζουν με παίκτες που αμείβονται με 500 χιλιάδες ευρώ να παίζουν με ψυχή, με πειθαρχία και να τους νικάνε κι αυτούς. Δεν γίνεται. Αλλιώς θα πέραν κι αυτοί 500 χιλιάδες ευρώ. Δεν είναι... Έτσι είναι. Ο Κόρκουτ θα χάσει εκεί τον παίκτη. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί τα επίπεδα συγκέντρωσης αυτών των επαγγελματιών να είναι ίδια και στα 30 μας, γιατί αλλιώς θα παίρνανε άλλα λεφτά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να ψάχνουμε πάντα τι φταίει. Δεν γίνεται να κάνουν την τέλεια απόδοση σε κάθε παιχνίδι. Ήταν μέτρια απόδοση ο ομάδας και ήταν μέτρια και στο 2-1. Δηλαδή, αν μετά το 2-1 κάναμε αυτά που έπρεπε, θα είχαμε πολύ διαφορετική. Το ότι καταρρεύσαμε μετά δεν το καταλαβαίνω, ας πούμε. Καλά, επειδή μπήκε τον κόστο στα δευτερόλεπτα, γι' αυτό κατέρευσες. Δεν έπρεπε να μπει στα δευτερόλεπτα. Καλά, αν το λες. Το ξέρω. Εξηγώ και πάλι ότι μπήκε στα δευτερόλεπτα γιατί... Γιατί έκανα λάθος ο Ματίγια, γιατί ο άλλος έχει κάνει τρία σουτ και έχουν κοντράρει τα δύο και έχουν πει γκολ. Ό,τι έγινε και με τον Ατρόμητο. Έκανε λάθος. Και αυτός ο Ποντένσε έχει κάνει 443 σου, τον έχω δει σε 10 μάτς του Ολυμπιακού, τα στέλνει όλα στα Περιστέρια. Δεν πειράζει, αυτό δεν θα το θίξω. Το πρόσημο από τα τρία μάτς είναι θετικό. Ναι. Δεν είναι, η ομάδα είναι προβιβαστέα. Μπορεί να μην αρίστευσε, αλλά δεν πηγιάζει. Πήρε χήμε στην Τούμπα, κέρδισε την ΑΕΚ και έχασε από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Δηλαδή, συγγνώμη, πριν τα τρία μάτς, σου έλεγε κάποιος να πάρει 4 βαθμούς. Ναι, τι θα έλεγες. Όχι, εγώ θέλω 9. Δεν το συζητάω και μου αρέσει και η αντίδραση του προπονητή. Και σε τελική ανάλυση τώρα για το μάτς που έρχεται, αυτό είναι ένα, νομίζω είναι φάρμακο αυτό το μάτς που όπως το χάσαμε. Να είσαι σοβαρός λοιπόν πριν τη Δευτέρα. Θα υπάρχει άλλη αντίδραση στις προπονήσεις, άλλη αντίδραση στα παιχνίδια. Είναι κέρδος. Ο Απόλλωνας δεν είναι αδιάφορος όπως πιστεύουν κάποιοι. Και το λέω όχι μόνο από την άποψη ότι κάποιος μπορεί να του δώσει κίνητρο. Έχει από μόνος του κίνητρο. Ακριβώς. Αν ο Απόλλωνας δεν πάρει 2 βαθμούς στα επόμενα 6 μάτς και είναι δύσκολα τα μάτς τα οποία έχει, δεν είναι εύκολα. Αν λοιπόν δεν πάρει τους 2 βαθμουλάκους ο Απόλλωνας, δεν παίρνει τα τηλεοπτικά του, τα μισά λεφτά και. Και οι παίκτες σαν μονάδες. Γιατί αν πέσει, θα φύγουν. Θα παίξουν τον εαυτό τους. Δεν υπάρχει κανένα. Μα δεν θα πάρουν και τα λεφτά τους. Έτσι. Βέβαια. Εγώ σε αυτό το μάτς θα άφηνα το Λάρσον εκτός εντεκάδας, ας πούμε. Με τον Απόλλωνα. Μπορεί να μην παίξει την κοινή, οπότε... Την κοινή θα τον άφηνα εκτός αποστολής, όχι εκτός ομάδας. Καλά, γιατί... μάλλον εκτός αποστολής θα είναι την κοινή, τώρα γιατί το παλεύει. Γιατί αν την κοινή ξαναχτυπήσει, άστο, δεν έχει νόημα. Δηλαδή, θα πρέπει αυτό να τους κερδίσουμε και χωρίς αυτούς τους δύο. Το ότι έχει το Βέλεθ δείχνει κάτι. Φυσικά δείχνει. Και δεν τον τιμωρεί σε αυτό το μάτς. Γιατί αν το είχε απλό το μάτς, θα τον δήλωνε τώρα. Υπολογίζει την επάνωδο του Σόλτ. Ναι, να έχει τρίτο στόχο στον πάγκο. Θέλει άλλη μια εβδομάδα. Εγώ βλέπω τον Λάρσον πολύ ξεζουμισμένο. Θέλει λίγο διαχείριση αυτό το παιδί. Γιατί εντάξει. Καλά, άλλο Λάρσον τώρα με τον Απόλλωνα και τους αμυντικούς του Απόλλωνα. Και άλλο Λάρσον με τον Εμπταλάουι. Τον βλέπεις ότι είναι λίγο σκασμένο. Και μεσολαβούν και 8 μέρες ανάμεσα σε εμάς με τον Ολυμπιακό και με τον Απόλλωνα. Εντάξει, επειδή μετά μεσολαβούν 2 εβδομάδες. Εκεί θα ξεκουραστεί εκεί αυτό. Εκεί θα ξεκουραστεί. Είναι καλό να του δώσει συνεχόμενη. Όπως τον μπάσκετ τον βγάζει στο καλό πριν. Αλέξανδρε, έχει τα εργομετρικά ο προπονητής. Ξέρει ακριβώς ποια είναι τα όρια του. Ξέρει ακριβώς. Και να σου πω και κάτι. Κάποιοι παίκτες όταν βλέπουν ότι δεν πάει, δηλαδή είναι 2-0, κατεβάζουν από μόνοι τους την ταχύτητα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο Λάρσον μετά από ένα διάστημα, και δεν λέω μόνο ο Λάρσον, οι παίκτες αυτής της ηλικίας και αυτής της ποιότητας, στα 31 του, ξέρει ότι είναι εκεί. Ξέρει ότι είναι με κατεβασμένη ταχύτητα σε αυτό το μάτς. Μετά από ένα σημείο λοιπόν από το 2-0 στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Λάρσον για μένα κατέβασε ταχύτητα. Κρίμα όμως, αυτό είναι ένα ζητούμενο. Γιατί κάνεις το 2-1 σε καλό χρόνο. Εκεί θες ένα πεντάλεπτο
να είναι 2-1, ώστε το τελευταίο δεκάλεπτο να πας να ισοφαρίσεις. Όταν χάνεις 2-0, εγώ πάντα βάζω ένα χρονικό όριο του 75. Αν μέχρι το 75 σκοράρεις, υπάρχει μάτς. Και ο Άρης το παίζει. Αλλά στο 76 έφαγες γκολ. Εντάξει, αυτό είναι φοβερό. Αλλά επειδή είχε πει ο Διαμαντόπουλος, και κλείνω αυτό, είχε πει ότι εμείς σαν Άρης θέλουμε να αυξήσουμε τη δεξαμενή των επιλογών μας. Άρα ο Άρης που θα βγει στην Ευρώπη. Ο Άρης θα βγει στην Ευρώπη, θα έχει Λάρσον και Μπρούνο Γκάμα στη μία πλευρά. Διγκινή στάνταρ. Ενδεχομένως, Ματέο, αν καταφέρουμε να με όλα αυτά. Με τη Σκύλα άλλον και τη Χάριβδη που μας περικυκλώνουν. Θα πάρεις άλλον. Ναι. Γιατί δεν θα πάρεις. Τόνσο που υπάρχει στην ομάδα. Εγώ θα πω και Μαρτίνεθ. Δεν ξέρω, δεν έχει συμβόλαιο, γι' αυτό δεν το μετράω. Αν το ανανεώσεις είναι μια άλλη κουβέντα. Να μπει σε διαδικασία ανανέωσης όπως πρέπει, βέβαια. Εντάξει. Αυτό είναι θέμα του προπονητή και της ομάδας. Αλλά εγώ σου λέω του στάνταρ. Του στάνταρ παίκτες. Όταν λοιπόν ξεκινάω με 4 τέτοιους παίκτες στην ομάδα μου. Καλά. Πήρες πέρσι τον Ματέο Γκαρσία ερχόμενος από Β' Εθνική. Άμα δεν μπορείς να κάνεις δανεισμό ενός αντίστοιχου παίκτη, δεν το συζητάω. Άμα η ομάδα λειτουργεί όπως πρέπει, εγώ δεν το φοβάμαι αυτό. Μα εικάζω ότι δεν έχεις τέτοιο πρόβλημα. Ίσα τώρα που έχω τη βάση, που έχω τον Κουέστα, το Βέλεθ. Έτσι ακριβώς. Το Άρης είναι για 4-5 κινήσεις. Το Δελιζήσι, τον Κορχούτ στην αριστερή πλευρά. Θέλω μα τι για μπάσα σιώπη. Όλα. Μα αυτό σου λέω. Είμαι για 2-3 κινήσεις που αν μου βγουν αυτοί, αν μου βγουν αυτοί οι 2-3, μιλάμε για 11 πλέον στην ενδεκάδα. Έτσι, γιατί έχω τους 7-8 που έχουν βγει. Και νομίζω ότι το έχουν κατά νου, γιατί ο Άρης δεν θα αργήσει να κάνει αυτά που πρέπει. Ήδη έχει γίνει μια τεράστια δουλειά που φάνηκε ένα κομμάτι στο Γενάρη. Έτσι ακριβώς. Όχι, είμαστε αισιόδοξοι. Εντάξει, ήταν άχαρο. Αρκεί λίγο να μας βοηθήσει λίγο, γιατί είμαστε και γκαντέμιδες εμείς γενικά σε αυτά τα πράγματα. Μην βγούμε τίποτα Πέμπτη και πάρει ο Αστέρας Τρίπολη στο κύπελο. Γιατί και αυτά είναι μες στο, ξέρεις. Κοίταξε, αν μιλάμε σε αυτά τα δεδομένα, δεν μπορούμε να το. Τι να κάνουμε δηλαδή. Γι' αυτό πρέπει να δώσεις τα πάντα για να βγεις τέταρτος. Να κάνεις 6 νίκες. Να κάνεις τις νίκες που πρέπει και δεν κοιτάς. Εγώ δεν θέλω ούτε τέταρτος ούτε πέμπτη νίκη σε κάθε μάτς. Εγώ θεωρώ ότι με 16 βαθμούς, αρκεί η μία νίκη να είναι με τον Ατρόμητο, βγαίνεις τέταρτος. Με 16. Με 15 δεν είμαι σίγουρος. Και εγώ δεν είμαι, γιατί εκτός αν ο Ατρόμητος χάσει από την ΑΕΚ. Αυτό είναι ένα μάτς. Και να το χάσει με την ΑΕΚ. Πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός θα αδιάφορος προτελευταία αγωνιστική θα κάνει τίποτα? Ο Ατρόμητος είναι, αν χάσει από την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, έχει 4 μάτς που μπορεί να τα πάρει και τα 4. Αν χάσει από ΑΕΚ το Ολυμπιακό και εμείς κάνουμε τώρα 2 νίκες, είμαστε μαζί. Από την ΑΕΚ δεν νομίζω θα χάσει πάντως. Αν έχει κάτι να του δώσει. Αυτό είναι, βέβαια, της έκανε το διπλό στο πρώτο γύρο. Αυτό έχει αναποδογυρίσει όλο το πρωτάθλημα. Το πιο περίεργο αποτέλεσμα ήταν. Εντάξει. Ας παίξουμε τελικό, να δούμε ποιος θα βγει από τους δύο. Αν είναι σε αυτό το επίπεδο, μετά πρέπει να πάει κερδίσει και μες στο Αγρίνιο. Που δεν είναι εύκολο το Αγρίνιο. Λέμε, τον υποβαθμίζουμε τον Πανετολικό. 33 βαθμούς έχει. Είναι προτελευταία αγωνιστική, θα έχουν τελειώσει όλα. Θα είναι στο παιχνίδι της Ευρώπης ο Πανετολικός. Καλά, ξέρεις πόσες φορές ο Άρης πήγε με αδιάφορο τον αντίπαλο και τρώγαν σίδερα. Σκοπός είναι λοιπόν αυτό, να μην το κάνει. Εντάξει, άμα φτάσει σε αυτό το σημείο, βέβαια θα μου πεις και ο άλλος είναι Ατρόμητος Παναθηναϊκός. Προτελευταία αγωνιστική. Ναι, και γιατί να μην παίξω. Εγώ δεν λέω, όχι. Θεωρώ ότι δεν θα κάτσει ποτέ ο Παναθηναϊκός να χάσει. Αλλά εντάξει, λίγο δόνεις, λίγο από εδώ, λίγο αδιάφορος, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Μπορεί να είναι στο χέρι μας, εάν μέχρι το μάτς με τον Ατρόμητο είμαστε πίσω από αυτούς μέχρι και 2 πόντους. Δηλαδή, αν όταν τους κερδίσουμε είμαστε μπροστά, είναι στο χέρι. Ναι, βέβαια. Μπορεί να είσαι και ισόβαθμος. Κέρδισε 3-0 ασάνετος. Μακάρι, γιατί αυτούς τους αντιπαθώ. Δεν γίνεται, είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Λέγανε με ποιον είσαι, λέει, με τον Πάκο ή τον Ατρόμητο. Και λέω τόσο πολύ δεν τους γουστάρω τον Ατρόμητο, τόσο πολύ. Μην το πεις, έγινε, γεια. Δεν το λέω, γεια. Να σε καλά, Άλεξ. Πάμε διάλειμμα ή επόμενο. Έχουμε ένα ακόμα. Παρακαλώ. Δεν παίζει το σενάριο αυτό να είμαι ποτέ με αυτούς. Πάμε πω. Κοίταξε, επειδή είμαστε πολύ φέτος, μας έχουν γίνει πολλά πράγματα. Θα φτάσουν σε κανένα τελικό. Καταρχήν, εκτός έδρας κομμένο, ξέχασε το. Τι? Εσύ εκτός έδρας, ξέχασε το. Γιατί? 12 γκολ έχεις φάει. Φίλε, δεν ήμουν εγώ στο Καραϊσκάκης. Πάλι σε λούμπα, πάλι λούμπα έπεσες. Πάλι, ναι. Νόμιζα, μα έπεσε να πας εσύ γι' αυτό. Ναι, πήγα, όχι ρε. Είχα τέτοιο, όχι, γενέθλια το Χριστάκο έκανα. Αυτό το είδα, εντάξει. την Κυριακή, ρε, τούρτα, τέτοια πράγματα αυτά, στο σπίτι. Μάλιστα. Εντάξει, αν είχα την κοινή θα κέρδιζα. Εντάξει. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
Στο τέταρτο που βγαίνει ο Γιουνές. Καλά, και ο Λάρσον βγήκε στο τέταρτο, φίλε. Και ο Λάρσον βγήκε και δεν έκανε κοντρόλ. Ο Λάρσον δεν έκανε κοντρόλ. Ο Γιουνές δεν έχει την μπάλα μπροστά του. Εντάξει. Και ο Ντικινή θα ακολουθούσε τη φάση του Πετρατζίδη. Δηλαδή, κάνει ό,τι κάνει. Ένας δεν ακολουθεί την βάλει την μπάλα κολ. Ποιος ακολουθήσει, ο Γιουνές? Ναι, ρε φίλε, γιατί σου λέω Ομπάμα ήταν με την κινήτα, κέρδισε. Τώρα οι άνθρωποι, εντάξει, είχαν φτηνά. Η μπάλα πήγαινε να πεκρούσε και έπαιρνε γκολ. Εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Την προηγούμενη εβδομάδα με την ΑΕΚ, κόντραρε στο πόδι του αμυντικού της ΑΕΚ και πήγε γκολ του Λάρσον. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Την προηγούμενη εβδομάδα με την ΑΕΚ, πάλι είχα γιο δοκάρια, ρε φίλε. Καλά, ναι, είναι και αυτό. Αλλά... είναι και αυτό, αλλά. Το δοκάρι του Ντικινή δεν υπάρχει. Εμείς βάζουμε την τέταρτη καραμπόλα που κάνουμε. Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά. Το δοκάρι του Ντικινή δεν υπάρχει. Με την ΑΕΚ. Γιατί του Γιουνές. Του Γιουνές. Το δοκάρι του Γιουνές, συγγνώμη, όχι και λέω του Ντικινή. Το δοκάρι, γιατί ήταν του Κόχουρ το ένα. Το δοκάρι του Γιουνές με την ΑΕΚ δεν υπάρχει. Άμα ήταν με εμάς, του Κόχουρ θα καρφωνόταν στο γάμα. 150 φορές την βάση, την μπάλα κόρσα πήγε. Εντάξει, έτσι να. Άτσι το δεκάρι στο δοκάρι χτυπάνε. Εντάξει, είμαστε πρώτοι στο δοκάρι. Πρώτο είναι ο Άρης στα δοκάρια. Πρώτο είναι, πάρα από τα καλύτερα. Θα αλλάξουμε ύμνο με την ΑΕΚ. Εμπρός του Άρη παλικάρια θα λέγεται. Παίρνω το μικρό το Σαββάτο, λέω άντε να πάμε με τους τελευταίους παίζουμε στο μπάσκετ. Να περάσουμε και ένα ήσυχο απόγευμα. Πάμε εκεί πέρα στο μπάσκετ. Δεν έφυγε στο 30 λεπτό. Είμαι με το Μάχη και τον πρόεδρο εκεί. Με αυτές τις παρέες που να κερδίσεις, ρε φίλε. Σαν τους γέροντους Muppet Show που καθόμαστε εκεί. Καταρχήν κάποιος χρωστάει κάτι τραπέζια, αν θυμάμαι καλά. Ένας τέτοιος. Το είδαμε και το Muppet. Ένας που έλεγε ότι ο Λάσκαρης είναι καλύτερος από τον Καρυπίδη. Δεν τον έχεις δει που έχασε 36 κιλά. Έχασε. Ναι. Πλάκα κάνεις. Με πέρασε εγώ 26. 36 έχασε. Σόπαρε. Ο πρόεδρος, ναι. Αφού δεν κερνάει ούτε ένα φαγητό, βέβαια. Δεύτερος είναι ο Άρης Αδοκάρια. Ποιος είναι πρώτος? Ενημερώνει ο Γιάννης. Πρώτη ΑΕΚ με 16. Και βλέπω δημοσιεύματα από την Αθήνα. Λέει αποκάλυψη για πακέτο Ματέο Γκαρσία Ραούχο στην ΑΕΚ, μάλιστα. Στον Ολυμπιακό. Ραούχο. Είχα την τελείω. Δεν λέει για την ΑΕΚ μέσα. Για τον Ολυμπιακό λέει. Είχα την Βασιλείο, θα του πάει. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό το πράγμα. Αν μπορέσει ο Άρης, γιατί κάνει κινήσεις. Δίνει παραπάνω λεφτά, κερδίζει πάντα. Να σου πω και κάτι. Αν δεν έλεγε το συμβόλαιό του του χρόνου το καλοκαίρι, θα σου έλεγα ότι θα είχαμε και περισσότερες ελπίδες. Τώρα αυτοί θα δώσουν 2-3 εκατομμύρια. Όσα πάρουν. Εγώ πάλι πιστεύω ότι θα μείνει, να ξέρεις. Το παλεύουμε. Το παλεύουμε. Το είπα και προχθές την Παρασκευή. Το παλεύουμε. Το είπα. Πιστεύω ότι θα μείνει. Τέλος πάντων. Θα δούμε τι θα γίνει. Η υπομονή και τα μάτια που έρχονται είναι πιο δύσκολα από ότι τα δύο, από ότι είναι και του Ολυμπιακού. Καλή μιλάμε για τον Όφη. Όλοι ξέρουμε ότι τι σημαίνει Όφη. Ας πάει ο Κομπόταρος να πάρει ένα διπλό στην Κρήτη, να έρθουν αδιάφοροι. Μα διάφοροι έτσι, αυτά πεσμένοι είναι οι άνθρωποι, εντάξει. Αλλά δύσκολα για το μάτι είναι και Δευτέρα και υπέρ του Απόλλωνα σου λέει Δευτέρα, δεν έχει άλλο μάτι. Όλοι εμάς τα βλέπουν. Είναι δύσκολο. Δεν είναι καλό που είναι και Δευτέρα. Δευτέρες μόνο κερδίζεις, φίλε. Δεν είναι καλό. Δευτέρες κερδίζεις, ξύπνα. Εντάξει, και τι να κάνω. Κερδίζεις Δευτέρες. Τι να κάνεις. Θα κερδίσω έτσι, και τη Δετάρτη να παίζω με αυτούς, θα κερδίσω, αλλά εντάξει. Άρα τι ήθες τότε. Παίξε και Παρασκευή. Θέλω να κάνω 6-6. Εντάξει, έγινε. Και να πω τρίτος. Έγινε, αγόρι μου. Άντε, τσάου, γεια. Βάλε την ώρα, Χριστοκιώση, θα κάνουμε διάλειμμα. Κάνε και το διάλειμμα. Να κάνουμε και τον Μπέργκα. Επιστρέφουμε λίγο 107,4 All About Aris On Air. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Έχουμε δύο που περιμένουν. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Παύλος. Γεια σας, κύριε Παύλο. Συνονόματος ο κύριος Παύλος. Φαντάζομαι τι στεναχώρια έχει που δεν βλέπει τους αγώνες. Και θα τον πρότεινα αν μπορεί να το δει σε επανάληψη. Αν μ' ακούει. Ναι. Για να έχει και καλύτερη άποψη για τους αγώνες. Γιατί μ' αρέσει η άποψή του, θέλω να την ακούω. Επειδή είναι και μεγαλύτερός μας και ξέρει και κάποια πράγματα περισσότερα από εμάς σίγουρα.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Τώρα για το μάτς, Χρήστατος εκεί είναι. Εδώ είναι, εδώ είναι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ πάλι θα είμαι λίγο καυστικός μόνο στο κομμάτι του προπονητή. Επειδή πιστεύω ότι ο Παντελίδης τον αγώνα, αποκλειστικά φταίει, είναι ο υπέτειος, είναι αυτός για μένα. Δεν σημαίνει ότι θα το κρεμάσουμε, αλλά, όταν, αλλά πρέπει να κάνουμε κάποια κριτική όταν πρέπει. Λοιπόν, δεν πας να πάρεις αυτό το... Δεν πας αυτό το παιχνίδι όπως πήγες με τον ΠΑΟΚ. Το κάθε μάτς έχει την ιδιαιτερότητά του. Δηλαδή δεν χρειάζεται να εμείς να παραπέξουμε 4-2-3-1 εκεί πέρα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που το έκανε αυτό. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, και εσύ να μου το πεις κύριε Παπαδόπουλα, αν είναι έτσι, ναι. Στις προπονήσεις έπαιξε και ένα 4-3-3, έτσι δεν είναι? Ναι, το είχε, το κάνει συνήθως στις προπονήσεις, ναι. Το έχει συνήθως σαν πλάνο το οποίο θα το εφαρμόσει η διάρκεια του αγώνα και όχι από το ξεκίνημα. Βέβαια θα μου πεις τώρα, θα γυρίσει ο Χρήστανθος και θα μου πει αμέσως, γιατί τον ξέρω. Θα πει κάτσε ρε φίλε, στο πρώτο 25 λεπτά αν τους έρχουν δυο κολλάκια δεν θα μιλούσες τώρα έτσι. Έτσι δεν είναι? Αλλά επειδή πας και παίζεις με τον Ολυμπιακό, που ό,τι και να μου λένε όλοι εμένα είναι η πιο επιθετική ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ή μάλλον για μένα η καλύτερη ομάδα με κάποιες αδυναμίες στην άμυνα, εντάξει, ναι. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, δεν πας ρε φίλε να τους πουλήσεις μαγιά εκεί μέσα. Αν έμπαινε βέβαια τον γκολ του Φετφατζή θα μιλούσαμε διαφορετικά τώρα. Ορίστε, να είδες, το ξέρω ρε Παπαδόπουλα ότι αυτό θα έλεγες και εγώ το λέω από μέσα μου. Ή αν έδινε την κόκκινη ο Σιδηρόπουλος, που εντάξει ρε, το περιμέναμε το Σιδηρόπουλος. Ρε, να βάζει εκείνο τον γκολ, ρε Γιουνές, είσαι 2,5 μέτρα μπροστά ρε φίλε. 2,5 μέτρα μπροστά. Είσαι, εντάξει, ξέρουμε ότι είσαι αργός, αλλά τόσο αργός. Εγώ με τις άποψες... Και προλαβαίνει ο άλλος ρε φίλε, προτού κάνεις το σούτ. Εγώ με τις άποψες σε τέτοια παιχνίδια και με τέτοιους αντιπάλους, όταν σου δίνονται αυτές οι ευκαιρίες που δεν θα σου δοθούν συνέχεια στο παιχνίδι, πρέπει να τις αξιοποιήσεις. Θέλω να πω δηλαδή, μισό λεπτό, θέλω να πω ότι όταν, αν στο κέντρο τώρα είχες Μπάσα, Σιώπη και Ματίγια, αυτό το παιχνίδι δεν το είχαν, τουλάχιστον έπαιρνε σε ένα αποτέλεσμα. Θες να σου παραθέσω όμως κάποια παιχνίδια, τα περισσότερα που άρεσε, έχει παίξει φέτος 4-3-3 και δεν έστριβε. Εκεί ήθελα να σου πω ότι εδώ μιλάμε για συγκεκριμένο αγώνα. Κατάλαβες. Μιλάμε για συγκεκριμένο μετά αγώνα. Μετά από το παιχνίδι πολλά μπορούμε να πούμε. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα μπράβο, προχωράμε. Ναι, αυτό ακριβώς. Προχωράμε. Τέλος πάντων, για μένα ο επέτειος της βαριάς ήττας είναι ο Παντελίδης. Okay. Εντάξει. Ναι. Απλά λέω ότι δεν πρέπει να τον ούτε να τον κρεμάσουμε ούτε τίποτα. Ναι. Και επειδή να είμαστε και δίκαιοι, δεν βλέπω μεγάλες διαφορές με το 4-1 που χάσαμε από την ΑΕΚ. Δεν βλέπω μεγάλες διαφορές. Okay. Και σε εκείνο τον αγώνα μπήκαμε όπως μπήκαμε, αν θυμάστε καλά. Ναι. Την κάναμε ψιλογιογιό την ΑΕΚ και μετά είδαμε το αποτέλεσμα. Ναι. Από εκεί και πέρα. Ο Τζανακάκης έχει κάποιο πρόβλημα ρε παιδιά. Όχι. Απλά ήταν επιλογή του Παντελίδη να μην το βάλει τον Τζανακάκη και να βάλει τον Βαλεριάνο. Ναι. Εντάξει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Από εκεί και πέρα το Απόλλων Σμύρνης είναι πάρα πολύ δύσκολος αγώνας. Μην πάμε ότι και καλά είναι σίγουρη νίκη. Δεν είναι τίποτα σίγουρο με αυτές τις ομάδες. Τίποτα σίγουρο. Έτσι. Και ξέρουμε πολύ καλά όταν έρχονται στο Χαριλάου τι ζημιά μπορούν να σου κάνουν αυτές οι ομαδούλες. Γιατί θα είναι 11 παίκτες πίσω στην άμυνα. Αυτά είχα να πω. Να είσαι καλά, πάμε. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο Χρήστο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ είμαι. Εσείς είστε. Ωραία, να το πιάσω λίγο από εκεί που είπε κάτι για τον Χρήστανθος, νομίζω, για τον Παναθηναϊκό. Δεν πιστεύει ότι θα κάτσει να χάσει. Καλό το αστείο. Άλλωστε το φάνηκε και με τον συμπολίτη ότι κατέθεσαν ψυχή για να τον κερδίσουν. Ο Ατρόμητος δεν είναι συμπολίτης. Έχει όμως ερίσματα εκεί πέρα και αν χρειαστεί θα πει ένας δάκτυλος ξανά τον Άντρο. Δεν είναι τόσο απλό για ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, να ξέρεις. Ναι, έχουν βαριά φανέλα και ιστορία. Τέλος πάντων, το είδα. Δεν ξέρω αν έχουν βαριά φανέλα ή ιστορία, αλλά είναι άλλο το μάτς με τον ΠΑΟΚ και άλλο το μάτς με τον Ατρόμητο.
Εγώ βλέπω ότι οι δορυφόροι μεταξύ τους έχουν μια ιδιαίτερη συγγένεια και μπορούν να βοηθήσουν ένα τον άλλο και όταν χρειαστεί θα γίνει. Τέλος πάντων, πολύ ασχολήθηκα, δεν χρειάζεται παρακάτω. Κάνετε λόγο για δοκάρια του Άρη. Παιδιά, έχω στο μυαλό μου το παράδειγμα το γκολ του Κέλεμεν. Εκεί τελειώνει οποιαδήποτε κουβέντα. Το γκολ που φάγαμε με τον Κέλεμεν δεν το έχει φάει ομάδα στον πλανήτη. Σε ποιο μάτς? Στο ευρωπαϊκό, αυτό που χτυπάει μπάλα στο δοκάρι, πηγαίνει στο Θεό και πέφτει και τη βάζει μόνος του μέσα. Ο Γκαρσία το βάλε, όχι ο Κέλεμεν. Ο Νάτσο το βάλε. Κάτσε, ποιος ήταν τέρμαση, πώς το βάλε. Ο Κέλεμεν ήταν, αλλά ο Νάτσο το βάλε. Στο πόδι του Νάτσο χτυπάει και μπαίνει μέσα. Χτύπησε πάλι σε κόντρα, δεν λέω αυτή η άλλη κατενιά που λέμε, αλλά και η μπάλα πέρασε πίσω από τα χέρια του Κέλεμεν, από το Θεό κατέβηκε. Πώς το βάλε το γκολ. Εγώ αυτό έχω στο μυαλό μου σαν αυτό γκολ, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Το χειρότερο που έχουμε φάει. Εντάξει, το θέμα είναι ότι τα δοκάρια τα δικά σου φέτος δεν είναι δοκάρια που πάνε στο Θεό μετά. Αυτό με το Γιουνές, το Νόφι, δεν υπάρχει. Το από το ένα δοκάρι στο άλλο. Εντάξει, μα δεν λέω. Εμείς χάνουμε εντυπωσιακά γκολ. Όταν πάει δοκάρι, πάει δοκάρι γεμάτη. Και όταν να φάμε εμείς κάποιο γκολ, η μπάλα θα κοντράρει, θα χτυπήσει κάπου και οπωσδήποτε θα πάει μέσα στο τέρμα. Εντάξει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Είναι η μοίρα του Άρη, φαίνεται. Να εκπαιδευτούν να τα βάζουν. Ακριβώς, όπως το είπες. Τώρα τι να πω για να κριτικάρεις κάποιον παίχτη. Εγώ απλά βλέπω μια. Άντε να το πω τώρα και στην προκλητική αδιαφορία από το Γιουνές. Δηλαδή μου φάνηκε πολύ αδιάφορο αυτό το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι ήταν αδιάφορο. Νομίζω ότι εκεί που έπαιζε δεν μπορούσε να κάνει λάθος κάτι άλλο. Θέση. Όχι, δεν είναι λάθος η θέση, αλλά είναι η απέτηση της θέσης στο σχήμα του Παντελίδη. Και εμείς έχοντας στο μυαλό μας τον Τιγκινί αντίστοιχα, ή τον Γιουνές με τον Τιγκινί να τρώει χιλιόμετρα, γιατί παίζει ρόλο και αυτό, ξέρεις. Όταν ο Τιγκινί καλύπτει όλους τους χώρους. Βέβαια. Γι' αυτό ήταν κομβική η απουσία του. Αυτό το σχήμα που δοκίμασε, δεν ξέρω, ο Φετφατζίδης και Γιουνές μπροστά, αν και θα μπορούσε τέτοιο. Δεν είχε και άλλη επιλογή. Ή Γιουνές και τέτοιο θα. Ή Γιουνές Φετφατζίδη θα βάζε, ή Γιουνές Μαρτίνες θα βάζε. Το κοντρόλ που κάνει ο Φετφατζίδης, δηλαδή πραγματικά εκείνη τη στιγμή ήμασταν μέσα στην καφετέρια του, όχι μόνο Αριανή και κόσμος, όχι παίζοντα ψέματα. Αλλά το κοντρόλ που κάνει με το καλάμι, πραγματικά σηκώθηκαν 2-3 υπέροχοι που έλεγαν εγώ να ήμουν, θα το έκανα. Ο Λάρσον. Άντε, ξέρεις τι. Χειρότερο. Του Λάρσον είναι χειρότερο. Έχω Λάρσον σε παλιότερα παιχνίδια, δηλαδή τον ξέρω, τον έχω δει 3-4-15 φορές. Καλά, δεν τον έχεις δει τι κοντρόλ κάνει ο Λάρσον που κάνει 15 φορές και κατεβάσει την μπάλα με τη μία. Αυτό λέω τώρα, ναι, λέω παλιότερα. Μπορεί να ήταν και Λαδόρος, ξέρω εγώ, αλλά που δεν θα του φαντζήσει κάτι θα έκανε. Να χάνει τον γκολ μπροστά την αιστεία το δέχομαι. Αλλά μην μπορεί να κάνει κοντρόλ εκεί πέρα, φίλε. Δηλαδή σε 3 φορές έχει δει. Ωραία, να σου πω κάτι. Ωραία το λέμε εμείς στην τηλεόραση. Ούτε τα φάλτσα της μπάλας ξέρουμε, ούτε τίποτα. Δεν είμαι εγώ επαγγελματίας παίχτης. Δουλειά του είναι να ξέρει να κάνει κοντρόλ με όφη στα φάλτσα και να έρθουν. Και δεν λέω ότι παίζει στην Μπαρσελόνα εκείνο Μέση για να κατεβάζει από το Θεό, αλλά τουλάχιστον 2-3 φορές που έφυγε. Δεν γίνεται να κάνει τόσο λάθος κοντρόλ. Και όμως γίνεται. Πώς? Υπάρχει και κακή μέρα στη δουλειά. Υπάρχει κακή μέρα. Για τον μπάσκετ δεν έχουμε τίποτα. Απλά βλέπουμε τελειώσει χρονιά. Ούτε playoff τίποτα. Από τη στιγμή πραγματικά που σώθηκε αυτή η χρονιά που πήγαινε, να μην πω πώς. Κάτσε, σώθηκε και κάνει δύο νίκες. Κάνε δύο νίκες. Γιατί άμα είναι να χάνουμε. Τον κολοσσό χάσαμε. Να κάνουμε τις δύο νίκες. Όχι, θα τα λες όλα όπως πρέπει. Από τον Τζούπκοβιτς έχασες. Από τον Τζούπκοβιτς. 22 πόντους δεν έβαλε στον Άρη μια ολόκληρη χρονιά. 6 στα 8 τρίποντα Τζούπκοβιτς. 6 στα 8 τρίποντα. Από όποτε έπαιρνε την μπάλα και βαρούσε τρίποντα, ήθελα να σπάσω τηλεόραση. Κοίτα και 50. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Έγινε. Ο επόμενος. Καλησπέρα. Τελευταίος είναι. Χαίρετε. Το κατάφερα δηλαδή πάλι. Ναι, κύριε Θανάση, τελευταίος για σήμερα. Μπράβο. Ακόμα ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο τύχη αυτή η ομάδα. Μετά τον ευνηδιασμό δεκαετία του 90 που είδα σε μπασκετικό παιχνίδι και φεύγει ο Παναγιώτης Λιαδέλης μόνος του στον ευνηδιασμό, οι συμπαίκτες του και οι αντίπαλοι έχουν μείνει στο μισό γήπεδο πίσω. Αφού ο ευνηδιασμός είναι στο μπάσκετ, σου λέει θα μπει το καλάθι, τρέχουν όλοι χαλάρι, ξέρεις. Και γλιστράει ο Παναγιώτης στο lay-up και χάνεται το καλάθι. Όπως είπε ο φίλος, εκεί το... με τον Άτσο Γκαρσία να κοιτάει μέσα στην νηστεία και να προσπαθεί να κοντρολάρει την μπάλα επάνω στη γραμμή του τέρματος στον αγώνα με τη Σλάβεν. Την Κοπρίβνιτσα ήταν, πώς τους λέγανε. Καλά, υπάρχει και χειρότερο, αυτό που κάνανε στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Αυτό δεν το έχουμε κάνει εμείς. Δηλαδή ο τερματοφύλακας να χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο αμυντικός να το καρφώσει. Ναι. Μας πέρασαν. Αυτοί λοιπόν με τον ΠΑΟΚ κάναν αυτό. Και 28-4 τελικές και με εμάς σε 7 σουτ κάναν 4 γκολ από 3 κόντρες. Δηλαδή εντάξει. Αν τα λέμε όμως, πρόσεξε, αν συζητήσαμε σήμερα, εντάξει,
με φίλους παοξίδες, ας πούμε, με το 30% που μπορείς να συνεννοηθείς, δυστυχώς με το 70% δεν μπορείς να συνεννοηθείς, είναι πρόβλημα. Όταν δεν μπορείς να καταλάβεις ότι η συγκεκριμένη ομάδα, ας πούμε, με τη Λαμία είχε μία φάση, φάγανε ένα γκολ και κάνανε πόσα κάνανε και δεν μπορούσαν. 28-1 τελικές και χάσανε. Και χάσανε και πέναλτι. Ακριβώς. Γι' αυτό έχασες. Γιατί το άθλημα είναι αυτό. Έτσι. Γιατί εάν θα έκανε. Κοίταξε, να είμαστε δίκαιοι. Και εμείς στην Τρίπολη, ναι, οι πρώτες, είχαμε 4 τελικές στο πρώτο ημίχρονο, 3 γκολ. Ωραία. Ερώτηση σε κάνω. Πόσες φορές η δικιά σου η ομάδα το έκανε αυτό? Έκανα 2 τα τελευταία 30 χρόνια. 30 χρόνια 2 φορές. Ναι. Ε? Ναι. Μπράβο. Οι υπόλοιπες όμως ομάδες το έχουν κάνει πολύ περισσότερες φορές. Εντάξει. Σωστά. Γι' αυτό λοιπόν να κάνεις ό,τι πρέπει για να μην δέχεσαι τέτοια γκολ. Να μην δώσεις λάθος πάσα, Ματίγια. Να μην κάνεις τα κουνάκια, Βαλεριάνε. Αν χρήσανθε ότι το πρώτο γκολ που τρως με την κάθε τι πάσα δεν θα το ξαναφάς. Νομίζω όχι, ότι... με την κάθε τι πάσα το ξαναφάς. Μα δεν υπάρχει περίπτωση. Κάθε τι που το βλέπεις ίδιο μπορεί να είναι και διαφορετικό μέσα σε ένα παιχνίδι. Θα σας παρακινήσω να δείτε την ευκαιρία που χάνει ο Μανέ στο Λίβερπουλ Μπέρλι. Άμα δείτε τι χάνει, από πού το χάνει, 1,5 μέτρο από την νηστεία, άμα μπορέσεις και καταφέρεις και το χάσεις, και όμως, ναι, γίνεται και αυτό στο ποδόσφαιρο. Αλλά όταν τα χάνεις αυτά, κύριε Φετφατζίδη, κύριε Λάρσον, και δεν κοντρολάρεις την μπάλα και τρως 4, δεν είναι το ίδιο αν θα τα είχες βάλει εσύ τα 4. Και η ιστορία, κύριε Τσαλτίδη, γράφεται από τέτοιες συγκυρίες. Καταλάβατε. Οι συγκυρίες και οι τύχοι γράφουν ιστορία. Όπως έγινε αυτό που έγινε στη Μαδρίτη, ας πούμε. Μάλιστα. Που ήταν καθαρά θέμα τύχης. Ενώ αυτό που έγινε στη Λεβερκούζεν, το θυμάστε, το 08-1-0. Εκείνο τον γκολ το θυμάστε. Έτσι είναι. Και εκεί λοιπόν έγραψες αρνητική ιστορία. Και επειδή είμαι μεγαλύτερός σας, κύριε Τσαλτίδη, έχω δει από αυτή την ομάδα 8 στα 10 να έχει ατυχία και όχι τύχη. Και έτσι γράφεται η αρνητική ιστορία μιας ομάδος. Εν αντιθέσει με άλλες ομάδες. Γιατί αυτό που κάνει, ας πούμε, ο αντίπαλός μας, έτσι, αν φέτος του το χρωστούσε η τύχη, το κάνε με σένα. Αν ο Τσούκοβιτς στα 4 χρόνια που είναι στην Ελλάδα έκανε 24 πόντους, τους έκανε με σένα. Εάν δείτε ότι το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ του κυρίου Τσούκοβιτς, όταν έπεσε στα Τρίκαλα, να μην σας ρωτήσω με ποιον το έκανε, πάλι με σένα. Έτσι γράφεται όμως η ιστορία, κύριε Τσαλτίδη. Γι' αυτό μιλάω για αυτή τη λέξη με τα 4 γράμματα. Για να μην χρησιμοποιήσω την άλλη που αρχίζει από κάπα και τελειώνει σε αλφα, που δεν υπάρχει σε αυτό το σύλλογο. Και κάτι ακόμα. Άντε, τώρα που τελειώσανε τα εύκολα και αρχίζουν τα δύσκολα, ελπίζω και οι φίλαθλοι και αυτοί που θα παίξουν και αυτοί που θα προπονήσουν να σεβαστούν τους αντιπάλους και να είναι πολύ πιο σοβαροί από ό,τι ήταν προχθές. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Λοιπόν, κλείνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν και σήμερα μαζί μας, στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Λοιπόν, ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5.